Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα. Η σημερινή διάλεξη έχει το ιδιαίτερο ότι είναι και η τελευταία διάλεξη του μαθήματος, δεδομένου ότι είναι η 13η διάλεξη και αυτή τη βδομάδα ολοκληρώνεται το εξάμηνο που διανύσαμε. Ένα εξάμηνο που δυστυχώς έγινε από απόσταση, αλλά εντούτοις δεν υστέρησε καθόλου στην μετάδοση των γνώσεων, στην επίτευξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που έπρεπε να αποκομίσετε. Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα αξιολόγησης όλων των μαθημάτων του Πανεπιστημίου. Και θα κάνω share την οθόνη μου, για να το δούμε μαζί. Ωραία. Υπενθυμίζω ότι έχω το chat ανοιχτό σε περίπτωση που θελήσετε να ρωτήσετε κάτι. Έτσι λοιπόν, μπορείτε να συνδεθείτε στο site της αξιολόγησης, το οποίο είναι το QA από το Quality Assurance, QA, Quality Assurance UWMCR, απαιτείται αυθεντικοποίηση. Βέβαια, η αυθεντικοποίηση γίνεται προκειμένου ο καθένας να μπορεί να δώσει μόνο μία αξιολόγηση για το εκάστοτε μάθημα και να μην μπορέσει να δώσει πολλαπλές αξιολογήσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές. Συνδέεται λοιπόν κάποιος με το ακαδημαϊκό του login και αυτό είναι το site της αξιολόγησης που καλείστε εσείς οι φοιτητές αυτή τη βδομάδα να συμπληρώσετε για όλα τα μαθήματα. Για παράδειγμα, αυτό εγώ που βλέπω, αν μπω στο μενού στατιστικά, ύστερα από κάποια καθυστέρηση, είναι πόσοι φοιτητές έχουν υποβάλει αξιολογήσεις. Για παράδειγμα, για τα λειτουργικά συστήματα. Α, όχι, είναι παλιότερο έτος αυτό. Πάμε για το 2020. Βλέπουμε λοιπόν για το 2020 ότι είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό συμμετοχής. Ένα άτομο μόνο έχει υποβάλει αξιολόγηση. Καλείστε λοιπόν, για την ακαδημαϊκή χρονιά λοιπόν 2020-2021, καλείστε λοιπόν να πείτε τη γνώμη σας για το μάθημα. Βέβαια, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι το μάθημα διαζώσης έχει διαφορετική εκτέλεση. Δηλαδή, εδώ ερχόσαν στο εργαστήριο κάθε εβδομάδα, κοιτούσαμε μαζί τις ασκήσεις κτλ. Άρα, η απόσταση λειτουργήσε λίγο πιο δύσκολα για εσάς. Βέβαια, ήμασταν και εγώ και οι συνεργάτες μου πάντα διαθέσιμοι να απαντάμε σε ερωτήσεις. Καλύψαμε και με τη σημερινή διάλεξη θα καλύψουμε όλη τη θεωρία. Γι' αυτό λοιπόν, εσείς πρέπει να σκεφτείτε κατά πόσο αρχικά αποκτήσατε δεξιότητες από αυτό το μάθημα, μάθατε στοιχεία για τα λειτουργικά συστήματα, γνωρίσατε πώς να συνδέσετε σε ένα διακομιστή, πώς να εκτελείτε βασικές λειτουργίες, πώς να επεξεργάζετε αρχεία, πώς να συμβολομεταφράζετε αρχεία και ούτω καθεξής. Άρα πρέπει να βρείτε το γενικότερο πλαίσιο. Ασφαλώς όλοι θα θέλαμε να είμαστε από κοντά, αλλά το ότι είμαστε μακριά δεν είναι κάτι που μπορούμε αυτό το εξάμηνο, δεν μπορέσαμε να το αλλάξουμε. Άρα μην δώστε π.χ. κάποια αρνητική αξιολόγηση γιατί γίνεται το μάθημα από μακριά. Αυτό γίνεται για όλους. Γιατί φαντάζομαι κάποιοι μπορούν να πούνε το μάθημα ήταν πολύ δύσκολο από απόσταση και ενδεχομένως να δώσουν και χαμηλότερη αξιολόγηση. Πάντως, πείτε τα σχόλιά σας, παραγωγικά θα ήθελα να είναι. Δηλαδή, ένα σχόλιο το οποίο εκφράζει με την άποψή του ο φοιτητής, αλλά δίνει και κάποιες πιθανές προτάσεις βελτίωσης, είναι ευκταίο. Το καλύτερο
που θα ήθελα από εσάς, ό,τι να είναι και το σχολείο, αρνητικό ή θετικό, θα ήταν να έχω προτάσεις, αν πιστεύετε κάτι πρέπει να βελτιωθεί ή κάτι πρέπει να, αν πρέπει κάτι να διατηρηθεί. Για παράδειγμα, σας έχω αναφέρει ένα-δύο email που έχω λάβει, αναφέρουν για το lottery, για το quiz, ότι δεν πρέπει να υπάρχει στο μάθημα, γιατί αναγκάζει μέσα σε εγωγικά κάποιους να παρακολουθούν τη θεωρία. Βέβαια, εγώ δεν το θεωρώ κακό, αλλά αν τελικά η μόνη γνώμη που λαμβάνω είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αυτά τα έξτρα εργαλεία που έχω δημιουργήσει προκειμένου να προσελκύσω το ενδιαφέρον σας, τότε κάποια στιγμή θα τα καταργήσω. Γενικότερα θα ήθελα να δείτε αντικειμενικά το μάθημα της αξιολόγησης, το μάθημα που ολοκληρώσαμε, τι σας άρεσε και τι δεν σας άρεσε, και τα θετικά και τα αρνητικά. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να συγκεντρωθούν παραπάνω από αξιολογήσεις από μία αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά για το μάθημα λειτουργικά συστήματα. Η καταληκτική ημερομηνία δεν είμαι σίγουρος πότε είναι, αλλά συνήθως είναι όταν ξεκινάει εξεταστική, άρα πιστεύω μέχρι την Κυριακή θα είναι ανοιχτό. Εν τούτης, μην καθυστερήσετε και καταθέστε την άποψή σας σε αυτό το σύστημα. Λοιπόν, αυτό ήταν το Quality Assurance. Κυρία, καλημέρα. Καλημέρα, Βασιλική. Μπορώ να πω κάτι πάνω στο lottery και στο quiz, αν δεν καθυστερώ το μάθημα. Άμα θες μια σύντομη τοποθέτηση, ένα σύντομο σχολιασμό, μπορώ να σε ακούσω. Ήθελα να... Καταρχάς, έχουν επισημάνει και άλλοι φοιτητές το γεγονός ότι κάποια παιδιά βγαίνανε συνέχεια, βγαίνανε οι ίδιοι φοιτητές στο lottery και κάποιοι δεν είχαν βγει ποτέ. Δηλαδή, εγώ στο εξάμεινο είχα παρατηρήσει 3-4 παιδιά να βγαίνουν συνέχεια. Ναι. Και κάθε φορά παίρνανε τη βαθμολογία και μάλιστα πάνω σε ερωτήσεις εργαστηρίου. Με την ίδια λογική στο quiz, κάποιοι φοιτητές, που είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς, που βγαίνουμε συνέχεια στις πρώτες θέσεις, γιατί παίρναμε μία φορά τη βαθμολογία μας και μάλιστα σε ερωτήσεις θεωρίας που αφορούν αυτό το κομμάτι που κάνουμε. Γιατί με την ίδια λογική, αν έχουμε επιπλέον βαθμούς στο εργαστήριο, να τους παίρνουμε και να τους παίρνουμε στη θεωρία, όπως γίνεται στο lottery, αφού είναι ερωτήσεις εργαστηρίου. Ναι, αυτή την παρατήρηση την έχω λάβει, ότι να υπάρχει περιορισμός 2 φορές κάποιος να πάρει μέρος στο lottery, ό,τι βαθμολογία και να έχει συγκεντρώσει. Και η άλλη παρατήρηση είναι η βαθμολογία ερωτήσεων εργαστηρίου να τοποθετείται στο εργαστήριο. Αυτό, αν ισχύσει από την επόμενη φορά, πιστεύεις θα ήταν καλό? Δηλαδή, συμφωνείς με κάποια τέτοια προσέγγιση? Το προτείνω με τη λογική ότι στο lottery παιδιά παίρνουν βαθμό στη θεωρία από ερωτήσεις εργαστηρίου. Συνεπώς αν παίρνουμε κάποιους βαθμούς επιπλέον του εργαστηρίου και με την ίδια λογική τους περνάμε στη θεωρία, ναι, ακούω ότι είναι το ίδιο πράγμα. Okay, λοιπόν, αυτό το σκέφτομαι. Θα ήθελα να το γράψω πολλά σε σχόλια, αλλά θα το κάνω. Εγώ σας το λέω έτσι, γιατί ίσως το ανώνυμο, δεν ξέρω, νιώθω ότι λίγο κρύβεσαι και πίσω από τον υπολογιστή σου. Ναι. Για το quiz, αυτό που είπα είναι ότι δεν θεωρείται ότι με την ίδια λογική που στο lottery βγαίνουν πολλές φορές και παίρνουν τις μονάδες τα ίδια παιδιά. Στο quiz θα έπρεπε οι φοιτητές που προσπαθούν να βγουν στις πρώτες θέσεις να παίρνουν και δεύτερη και τρίτη φορά τη θέση, τη βαθμολογία της θέσης τους. Ναι, εγώ θα ήθελα βασικά να δίνω τη δυνατότητα και σε άλλους φοιτητές να πάρουν έξτρα βαθμολογία, γιατί στο παρελθόν είχαν εμφανιστεί κάποιοι που ξέρανε πολύ καλά τη θεωρία και συνεχώς ήταν στην πρώτη θέση. Οπότε, για να αποφύγω κάτι τέτοιο, δηλαδή 2-3 που να είναι τόσο καλοί που να παίρνουν όλους τους βαθμούς, θέλω να δώσω και τη δυνατότητα και σε άλλους φοιτητές. Στο λατρείο μας δεν δόθηκε δυνατότητα, 4 παιδιά το παίρνανε. Ή 3. Ναι. Πάντως και για το quiz μπορείς να γράψεις τα σχόλιά σου και τα λοιπά. Μπορείς και με email. Ασφαλώς το email μου, κάποιος που θέλει να μου στείλει την άποψή του επώνυμα, μπορεί να μου στείλει ένα email και ακόμα και στις ώρες γραφείου να το συζητήσουμε. Απλά λοιπόν, εμείς τώρα παρακολουθούμε το μάθημα και το να αλλάξει κάτι στο επόμενο εξάμεινο, δηλαδή δεν μπορούμε, προσωπικά για μένα μιλάω, δεν μπορώ να κρατήσω ένα μάθημα για να γίνουν οι αλλαγές που θεωρώ σωστές και δίκαιες
για να πάω να το δώσω σε ένα χρόνο από τώρα. Ναι, πάντως οι αλλαγές αυτές συνδέονται με όλα τα μαθήματά μου. Δηλαδή, quiz και lottery υπάρχουν σε κάθε μάθημα. Υπάρχει σε κάθε μάθημα που διδάσκω. Άρα, αν παρακολουθήσεις το μάθημα συστήματα παράλληλης καταμείνησης εξεργασίας, είναι ακριβώς η ίδια λειτουργία. Άρα, λοιπόν, σχόλια που θα λάβω αυτό το εξάμηνο, το αμέσως επόμενο, το αιαρινό 2020-2021, θα το εφαρμόσω στα συστήματα παράλληλης καταμείνησης εξεργασίας. Άρα, δεν ξέρω αν θα το επέλεγες αυτό το μάθημα. Ναι, είπα, το σκέφτομαι. Άρα... Αλλά τώρα αναφέρομαι στα λειτουργικά, γιατί αυτό παρακολουθώ τώρα. Οπότε αυτό με νοιάζει να... αυτή τη στιγμή. Ωραία. Πάντως, να ξέρετε, κάποιες φορές ναι, τελειώνει το μάθημα. Άρα, ενδεχομένως, θα έλεγε κάποιος γιατί να με ενδιαφέρει να πω τη γνώμη μου για αυτό το μάθημα. Σκεφτείτε ότι ένα μάθημα έχει φτάσει σε μια πολύ καλή αξιολόγηση από παρελθοντικές αξιολογήσεις άλλων φοιτητών που είχαν προτείνει διάφορα θέματα. Άρα, το ότι έχουμε π.χ. iQuiz ήταν κάποια στιγμή πρόταση πριν από 5-6 χρόνια που το είχα συζητήσει και γι' αυτό το εισήγαγα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Άρα λοιπόν, μερικές φορές προτείνουμε ή λέμε τη γνώμη μας, ξέροντας ότι θα βοηθήσουμε κάποιους συμφοιτητές μας που θα το παρακολουθήσουν σε επόμενη χρονιά. Εντάξει, να μην επεκτηθώ άλλο στην αξιολόγηση. Θα ήθελα να δώσετε όλη την αξιολόγηση, όσοι μπορείτε τέλος πάντων, είτε θετικά είτε αρνητικά σχόλια. Λοιπόν, θα ήθελα επίσης, μια που το ανέφερε η συζήτηση, να σας πω ότι στο επόμενο εξάμεινο μπορείτε να επιλέξετε αυτό το μάθημα που ονομάζεται Συστήματα Παράλληλης Καταμείνησης Επεξεργασίας, όπου επεκτείνουμε τον προγραμματισμό σε Unix, συγκεκριμένα πάλι συνδεόμαστε σε ένα σερβερ, αλλά αυτή τη φορά σε ένα πιο δυνατό σερβερ, που ονομάζεται Πλειάδες, και στον οποίο εκτελούμε παράλληλα προγράμματα. Τι είναι παράλληλα προγράμματα? Προγράμματα που έχουν πολλά νήματα. Είχαμε πάρει μια γεύση από νήματα, από POSIX Threads. Βέβαια, εδώ χρησιμοποιούμε πιο εξειδικευμένες βιβλιοθήκες, όπως το OpenMPI και το OpenMP. Και από το Pleiades χρονοδρομολογούμε εργασίες στο cluster, στο HPC, είναι High Performance Computing Cluster του μήματος, το οποίο συντηρώ εγώ, και αποτελείται από 96 υπεξεργαστές και 200 GB RAM, όπου εκτελούμε τις διάφορες εργασίες. Θα σας πρότεινα λοιπόν, όπως και γενικότερα με όλα τα μαθήματα επιλογής, να παρακολουθήσετε το πρώτο μάθημα από κάθε μάθημα που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει και από το πρώτο μάθημα να καταλάβετε αν μπορείτε να τα απεξέλθετε στις απαιτήσεις, αν σας φαίνεται ενδιαφέρον το μάθημα, και αν γενικότερα πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσει στην επαγγελματική σας σε διαδρομία. Που τα παράλληλα συστήματα βοηθάνε γιατί σας εισάγουν σε έναν άλλο τρόπο σκέψης. Από εκεί που όλα ως τώρα που κάνουμε είναι σειριακά, αρχίζετε και σκέφτεστε και δημιουργείτε παράλληλες ροές εκτέλεσης. Το άλλο εξάμεινο λοιπόν, ελάτε τουλάχιστον στο πρώτο μάθημα, εσείς που έχετε περάσει από τα λειτουργικά συστήματα, έχετε το απαραίτητο background και γνώση προκειμένου να χρησιμοποιήσετε ένα Unix σύστημα. Άρα με τις δεξιότητες που θα έχετε, έχετε το βασικό υπόβαθρο για να τα απεξέλθετε σε περίπτωση που θελήσετε να το παρακολουθήσετε. Αυτό λοιπόν είναι τα παράλληλα συστήματα και ήθελα να πω επίσης για τα λειτουργικά συστήματα. Στο εργαστήριο, όπως καταλάβατε, αποκτήσατε πολύ καλή γνώση χειρισμού Linux. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε τώρα? Κάποιος θα μπορούσε, για παράδειγμα, να πάρει ένα Raspberry και να προσπαθήσει να φτιάξει ένα server. Π.χ. ένα SSH server ή ένα απλό web server. Δηλαδή να πάει ένα βήμα πέρα-πέρα τη γνώση του Unix από εκεί που είναι σε επίπεδο χρήστη, να την κάνει σε επίπεδο, να την επαυξήσει σε επίπεδο διαχειριστή. Μάλιστα, κάποιος μπορεί να επιτύχει κάτι τέτοιο χωρίς καν να έχει hardware, αλλά με τη χρήση του cloud. Στο παρελθόν υπήρχε το ωκεανός και υπάρχει ακόμα, απλώς υπήρχε δωρεάν για ελεύθερος για όλο τον κόσμο. Αυτή η υπηρεσία, ωκεανός GRNET.gr, μια υπηρεσία του Ελληνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας. Να κάνω σύνδεση απλώς να το δείτε. Ενδεχομένως, μπορείτε κι εσείς, αν είστε τυχεροί και
βρείτε την ανακοίνωση, γιατί κατά διαστήματα βγαίνει μια ανακοίνωση που λέει υπάρχουν 100 θέσεις, μπείτε ας πούμε, πάρτε ένα VPS. Αν λοιπόν καταφέρετε και συνδεθείτε και σας δώσει πόρους, για παράδειγμα εγώ στον ωκεανό από πολύ παλιά, έχω δύο εικονικά μηχανήματα, τα οποία στο ένα έχω βάλει Linux και στο άλλο Windows. Έχω λοιπόν Debian δηλαδή στο ένα και Windows Server 2012 στο άλλο. Και μπορώ και συνδέομαι στην κονσόλα και είναι στο δίκτυο και κάνω κάποιες δοκιμές που θέλω. Δηλαδή τα χρησιμοποιώ στις δοκιμές, γιατί είναι πολύ απλά να ανακαταστρέψεις destroy το μηχάνημα, το ξαναδημιουργήσεις και αυτή η υποδομή λοιπόν το σύννεφο σου επιτρέπει καταρχήν να πειραματιστείς και απ' την άλλη πολύ εύκολα να δημιουργήσεις και να καταστρέψεις μηχανήματα. Αυτό λοιπόν εγώ θα σας έλεγα να συνδεθείτε στο Okeanos, GRNET, και να ψάξετε να δείτε μήπως υπάρχει καμιά ανακοίνωση που να σας δίνει δωρεάν κάποιο virtual μηχάνημα που μπορείτε να βάλετε όποιο λειτουργικό σύστημα θέλετε. Έχει έτοιμα images και να το χρησιμοποιήσετε. Χθες μάλιστα, εκτός από αυτό το πάροχο, καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλοί πάροχοι για cloud, και χθες ασχολήθηκα με το Amazon. Ξέρετε, υπάρχει το Amazon, το οποίο παρέχει υπηρεσίες cloud. Και παρατήρησα ότι υπάρχει αυτό που ονομάζεται το Free Tier Amazon. Αν πάμε στο Free Tier Amazon, μπορεί κάποιος να αποκτήσει δωρεάν υπολογιστικούς ή αποθηκευτικούς χώρους στο Amazon για είτε περιορισμένο χρονικό διάστημα, είτε για πάντα. Εγώ συγκεκριμένα πήγα σε αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή, δωρεάν μπόρεσα για ένα χρόνο, από χθες ξεκίνησε να λειτουργεί αυτό εδώ πέρα, έκανα εγγραφή, δεν πλήρωσα κάτι, οπότε έκανα εγγραφή και σου δίνει αυτό 750 ώρες το μήνα, δηλαδή 30 μέρες, 31 μέρες, ένα μηχάνημα Linux και ένα μηχάνημα Windows. Σε Tab 2 Micro, το οποίο έχει ελάχιστους πόρους μένα, αλλά μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Έτσι λοιπόν εγώ προσωπικά έκανα μια εγγραφή και δημιούργησα ένα instance που τρέχει FreeBSD. Και μπορώ να το δω εδώ στα instances, δηλαδή αυτό το μηχάνημα που έχω δημιουργήσει, που εκτελείται αυτή τη στιγμή, αναφέρει και την IP και τα λοιπά, IPv6 IP, και αυτό το έχω βάλει online και μπορώ μάλιστα να συνδεθώ. Να, αυτό το μηχάνημα που βλέπετε, ας κάνω και DMS να το δείτε, είναι ένα virtual μηχάνημα το οποίο εκτελείται πάνω στο Amazon. Και άμα δούμε τι IP έχει, για παράδειγμα μπορώ να συνδεθώ στην υπηρεσία μου που μου λέει την IP, IP αυτό είναι IPv6 IP, να βάλω την IPv4 IP, η IPv4 IP είναι αυτή εδώ πέρα που μου δίνει, και μπορώ, για να δω λίγο, where is the IP, για να δούμε μήπως μπορούμε να το βρούμε, πού βρίσκεται αυτή η IP. Εγώ βασικά ζήτησα IP από Ευρώπη και συγκεκριμένα από το Παρίσι. Αυτή εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει να μου πει ότι είναι στο Παρίσι, για να δούμε, να το Παρίσι. Άρα λοιπόν, γιατί η Amazon έχει σε πολλές πόλεις, εγώ όταν έκανα γραφή ζήτησα ένα νέο, κοιτάξτε εδώ πέρα στη διαδικασία, στο instance. Α, όχι, εδώ είναι καταστάσεις του instance. Μπορούμε λοιπόν, Πάρις, να δημιουργήσω σε άλλη πόλη ή που εννοείται και σε άλλη Ήπειρο. Ας πούμε, μπορώ να πάρω, αν θέλω, στο Sydney. Τώρα εγώ, όπως σας είπα, είμαι σε αυτό το Free Tier, μπορώ να δημιουργήσω και ένα Windows δωρεάν μηχάνημα. Επιλέγεις λοιπόν ένα άλλο data center. Αυτά είναι τα data center που έχει η Amazon διαθέσιμα για τις υπηρεσίες. Και μπορείς να δημιουργήσεις, εφόσον κάνεις εγγραφή. Βέβαια, θέλει πιστοποιημένη εγγραφή. Δηλαδή, θέλει κινητό τηλέφωνο που σου έρχεται ένα SMS. Και επίσης θέλει και μία κάρτα χρεωστική πιστωτική που να αναγράφει το όνομά σου για να δει ότι είσαι εσύ ο ίδιος αυτός που αιτήσε. Δηλαδή δεν το παίρνεις ανώνυμα αυτό. Ξέρουν ότι είμαι εγώ ο Δασιγέννης και σε περίπτωση που από το μηχάνημα αυτό κάνω hacking, ξέρουν σε ποια πόρτα θα έρθουν να χτυπήσουν κτλ. Όχι ότι θα το κάνω για hacking, απλώς για να μάθετε κάποιος. Ναι, δηλαδή αυτό είναι για νόμιμη χρήση, να το πω έτσι. Δεν είναι για άλλα στοιχεία. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα. Εδώ δεν έχω κανένα μηχάνημα σε αυτό το data center. Και μπορεί κάποιος
να κάνει launch instance, δηλαδή να δημιουργήσει ένα νέο instance σε άλλο data center. Και έχει έτοιμα εδώ τα images. Και εγώ που είμαι free tier, βλέπετε εδώ που λέει free tier, μπορώ να επιλέξω κάποιο free tier. Δηλαδή τώρα θα επέλεγα ένα Windows. Βέβαια, δεν θέλω. Τώρα αυτό είναι στο Sydney, είναι πολύ μακριά ενδεχομένως για να το διαχειρίζομαι. Εν τούτης κάποιος μπορεί να πειραματιστεί, να πάρει σε άλλη ήπειρο, να δει πώς είναι η επικοινωνία. Εγώ προσωπικά το πήρα γιατί ασχολούμαι και με την ασφάλεια, όπως ξέρετε, και την ασφάλεια του Πανεπιστημίου και του τμήματος. Και ως υπεύθυνος των υποδομών του τμήματος, πρέπει να διασφαλίζω ότι από έξω δεν μπορούν να μας κάνουν hacking. Οπότε πήρα αυτό το μηχάνημα για δωρεάν, για να κάνω διάφορες επιθέσεις στους servers όπως το ARC διαχειρίζομαι, στο Zafora κτλ. Να δω δηλαδή κάποιος εκτός εδώ του χώρου του Πανεπιστημίου τι μπορεί να κάνει και τι βλέπει. Και αυτό βοηθάει βέβαια μετά να κάνεις ακόμα πιο ασφαλές το σύστημα. Δηλαδή σε δικό μου σύστημα, συστήματα που διαχειρίζομαι, θα κάνω ένα αυτό που λέμε το penetration testing, δηλαδή επιθέσεις διείσδυσης προκειμένου να γίνει πιο secure. Πάντως, μπορείτε, αυτά που λένε free tier, όπως βλέπετε, διάφορα λειτουργικά συστήματα έτοιμα images, κάνετε select και δωρεάν έχετε αυτό το image. Και μπορεί κάποιος λοιπόν να πειραματιστεί με το cloud, να μάθει και το Amazon. Εδώ στο Amazon, στο free tier, δεν έχει μόνο αυτά τα μηχανήματα. Έχει αποθηκευτικούς χώρους, έχει βάση δεδομένων, για παράδειγμα. Εδώ, NoSQL, το οποίο είναι για πάντα, να έχει 25 GB βάση δεδομένων. Έχει διάφορες υπηρεσίες. Κάποιος που θα ήθελε ενδεχομένως και εν είδη διπλωματικής εργασίας ή γενικότερης εργασίας μαζί μου, μπορεί να έρθει να το συζητήσουμε. Κάποιος που θέλει λοιπόν να ασχοληθεί με DevOps. DevOps είναι Developer για Operating System, DevOps. Μπορούμε να δούμε εδώ κάτι που θα μπορούσε να κάνει και να μάθει τις υπηρεσίες Amazon, ειδικά αν τον ενδιαφέρει το cloud. Κάποιος λοιπόν που βλέπει τον εαυτό του ότι μπορεί να τοποθετηθεί στο cloud, που το cloud, ξέρετε, είναι το παρόν και το μέλλον. Δηλαδή όλα γίνονται στο cloud. Και εγώ, ας πούμε, και αυτό το remote desktop που βλέπετε, αυτό το μηχάνημα, είναι στο cloud που εργάζομαι. Δεν έχω εδώ τοπικά αρχεία στον υπολογιστή μου και έχουν γίνει μελέτες ότι υπάρχει αύξηση της παραγωγικότητας με το να βρίσκονται όλα στο cloud. Να πηγαίνεις δηλαδή σε οποιοδήποτε workstation και να συνδέσεις ένα απομακρυσμένο σύστημα και να δουλεύεις στο cloud. Άρα η γνώση του cloud και συγκεκριμένων παρόχων, γιατί το cloud της Amazon έχει άλλα εργαλεία από το cloud της Microsoft, το Azure δηλαδή. Εν τούτης όμως, σε τοποθετεί μέσα στη λογική πώς χρησιμοποιώ το cloud. Εγώ θα έλεγα λοιπόν να ασχοληθείτε με το cloud. Αν θέλετε να το συζητήσουμε κάποια στιγμή κατηδίαν, μπορούμε να κανονίσουμε ή να κλείσετε ώρες γραφείου και να το δούμε. Είναι μια, τέλος πάντων, χρήσιμη και ενδιαφέρουσα απασχόληση. Γιατί χρήσιμη, γιατί στο μέλλον μπορεί να βρεθείτε κάπου που να έχει data center, κάπου που θα χειρίζεστε cloud, δηλαδή είναι γνώση που θα σας φανεί χρήσιμη. Λοιπόν, αυτό να κλείσουμε λοιπόν αυτό το site. Κάτι άλλο που ήθελα να σας δείξω τώρα. Σας είχα πει λοιπόν για το Raspberry και το Hack a Day, ένα αρκετά δημοφιλές site που αναφέρει για διάφορα project, hardware και software. Να σας υπενθυμίσω ότι στο μάθημα που διδάσκω ενσωματωμένα συστήματα δημιουργούμε τέτοια project. Δηλαδή, γνωρίζοντας κάποιους λειτουργικά συστήματα, στείνει σε Raspberry ένα Linux image, το συνδέει στο ίντερνετ, συνδέει αισθητήρια και κάποιος λοιπόν μπορεί, που θέλει να μάθει περισσότερα για λειτουργικά συστήματα μπορεί να έρθει και στα ενσωματωμένα συστήματα, μαθήματα επιλογής, τουλάχιστον να έρθει στο πρώτο μάθημα. Όπως σας λέω, σε οποιοδήποτε μάθημα που έχετε να επιλέξετε, πάτε στο πρώτο μάθημα, στην πρώτη διάλεξη και δείτε τι θα σας πει ο εκάστοτε καθηγητής. Πάντως λοιπόν, κάποιος μπορεί να ασχοληθεί με Raspberry και να συνδέσει τον φυσικό κόσμο, δηλαδή είχε αισθητήρια, LED, κινητήρες και άλλα, με το λειτουργικό σύστημα και στην πορεία μαθαίνει και Python. Γιατί συνήθως με Python γίνονται όλα αυτά. Εδώ είναι το Blinking LED. Δηλαδή ένα φωτάκι που συνδέει στο Raspberry και μέσω από το λειτουργικό σύστημα, από το cell που γνωρίζετε, μπορείτε και το αναβοσβήνετε. Άρα
Raspberry Pi. Το Raspberry, υπενθυμίζω, είναι μια αναπτυξιακή πλακέτα όσο μια πιστωτική κάρτα που έχει επεξεργαστή μνήμη, αποθηκευτικό χώρο. Δηλαδή είναι μια πολύ compact συσκευή και δίνει όλες αυτές τις δυνατότητες που περιμένουμε από ένα σημερινό υπολογιστικό σύστημα. Αυτό είναι λοιπόν ένα tip για να ασχοληθείτε. Και κάποιο άλλο αφορά πάλι άλλο ενσωματωμένο σύστημα. Το συγκεκριμένα είναι ένας router, ή μάλλον αυτό το DSPW215, όπου, ξέρετε, πολλές συσκευές είναι στο διαδίκτυο. Από έξυπνες μπρίζες, έξυπνα κλιματιστικά, οτιδήποτε. Δηλαδή έχετε μια εφαρμογή στο κινητό σας και μπορείτε να το χειριστείτε. Και κάποιος κατέβασε το image μια συσκευή αυτή τη W215, όπου είναι σε C και τα λοιπά, και μπόρεσε και βρήκε, βλέπετε εδώ, και assembly μέσα. Δηλαδή ήξερε assembly, ήξερε C, και μπόρεσε και έκανε κάποιο buffer overflow και στο τέλος κατάφερε και πήρε δικαιώματα διαχειριστή. Βλέπετε εδώ πέρα, για παράδειγμα, μπήκε σε αυτή τη συσκευή, έφτιαξε ένα πρόγραμμα σε Python, αφού ήξερε πια την ευπάθεια, πώς να την εκμεταλλευτεί, και μπόρεσε και έδωσε, ας πούμε, εντολή ls-l. Και βλέπει το file system, τα αρχεία του file system, ενώ κανονικά δεν είχε πρόσβαση. Και για να δούμε ποια είναι αυτή η συσκευή, η DSPW15, είναι το Smart Plug, μια έξυπνη μπρίζα της D-Link, μπρίζες ρεύματος λοιπόν. Μπορεί κάποιος, ξέρετε, να πάρει μια έξυπνη μπρίζα και να τη χειρίζεται από απόσταση, να την κλείνει και να την ανοίγει. Αυτά εδώ πέρα όλα τα συστήματα τρέχουν Linux από πίσω. Είναι ενσωματωμένα συστήματα που δεν φαίνονται ότι είναι υπολογιστής, όμως έχουν επεξεργαστή, μνήμη, αποθηκευτικό χώρο και δικτυακό interface. Μπορεί να συνδεθεί στο ίντερνετ. Ο μόνος τρόπος συνήθως επικοινωνίας είναι μέσω μιας εφαρμογής σε κινητό τηλέφωνο, όπου μπορείτε να ανοίγετε και να κλείνετε την πρίζα. Όμως, επειδή τρέχουν Linux από κάτω, εδώ αυτός ο συγκεκριμένος αναγνώστης, αυτός ο Craig και τα λοιπά, μπόρεσε και εκμεταλλεύτηκε μια ευπάθεια, βλέποντας βέβαια από το image, γιατί αυτά εδώ πέρα έχουν update images κατά διαστήματα που ενημερώνονται. Μπόρεσε λοιπόν και μπήκε στο σύστημα και απόκτησε πρόσβαση φλοιού. Και είναι το πιο σημαντικό λοιπόν αυτό, να μπορείς να δίνεις εντολές και να τις εκτελεί ο φλοιός. Δηλαδή στο δικό του σύστημα, εδώ είναι στο τοπικό του σύστημα, στο τοπικό του σταθμό εργασίας, βρήκε βέβαια την IP που είχε έξυπνη πρίζα και εκτέλεσε την εντολή LS. Και έχοντας πια τη δυνατότητα να εκτελεί εντολές στο φλοιό, μετά το επόμενο βήμα είναι να συνδεθεί και κανονικά με ενδεχομένως SSH, να κάνει κάποιο backdoor και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και αυτό ήταν αρκετά ενδιαφέρον το θέμα. Ωραία. Πάμε λοιπόν στα δικά μας, να μπω η class. Να δούμε την τελευταία εβδομάδα σήμερα τι mail γενέστε. Λειτουργικά συστήματα. Έγραφα. Γενικά εκπαιδευτικό συμβόλαιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι στη 13η εβδομάδα ναι, είναι βασικά η τελική εξέταση κώδικα που την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το σεμινάριο. Δηλαδή το σεμινάριο, το φροντιστήριο. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε το φροντιστήριο. Γι' αυτό λοιπόν μετατέθηκε η εξέταση κώδικα κατά μία εβδομάδα. Άρα την Πέμπτη, υποχρεωτική παρουσία για όλους. Έχουμε μία εξέταση κώδικα, μία ώρα ή μία ώρα και 20 λεπτά, κάπου εκεί πέρα. Η εξέταση κώδικα πάντα έχει και ενδιάμεση βαθμολογία, οπότε προσπαθήστε να ολοκληρώσετε όσο περισσότερο κομμάτι του κώδικα γίνεται και είναι πολύ σημαντικό να κάνει compile χωρίς warning. Δηλαδή, δοκιμάστε αυτό που στέλνετε, ότι κάνει compile, γιατί μερικοί δεν το κάνουν καν compile. Γράφουν ένα κομμάτι κώδικα και το στέλνουν και επειδή δεν κάνει compile, χάνουν το 50% της βαθμολογίας. Γι' αυτό λοιπόν ασφαλώς θα πρέπει να συνηθείτε στο Zafora και να δείτε ότι κάνει compile στο Zafora.
Και την άλλη εβδομάδα υπενθυμίζω ότι έχουμε την τελική εξέταση θεωρίας. Την άλλη λοιπόν Τρίτη, σε μία εβδομάδα ακριβώς, τέτοια ώρα, θα γράφουμε θεωρία. Η θεωρία, υπενθυμίζω, αποτελείται από δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι ερωτήσεις που υλοποιούνται με το πληροφοριακό σύστημα iExams μέσω SEB, Safe Exam Browser. Και θα σας στείλω βέβαια και νέα ενημέρωση, αλλά υπάρχει στο e-class από την προηγούμενη φορά το αρχείο SEB. Για να δω πού να υπάρχει κάπου. Το είχα ανεβάσει, ας πούμε, στην προηγούμενη εξεταστική που είχαμε του Σεπτεμβρίου, αλλά θα το ξανανεβάσω πάλι, μην το ψάξω τώρα. Μπορείτε όμως να το ψάξετε και εσείς να το βρείτε. Αλλά εντούτοις, εγώ μέσα στις επόμενες μέρες θα στείλω την ανακοίνωση με το αρχείο SEB. S-E-B, αυτό το αρχείο, θα το ανοίξετε με το πρόγραμμα Safe Exam Browser, δηλαδή Safe Exam Browser. Safe Exam Browser, εδώ, download. 3.1, τελευταία έκδοση. Εγώ έχω μόνο Windows συστήματα, δεν έχω Mac, οπότε εγγυώμαι ότι λειτουργεί μόνο σε Windows. Κάποιος που έχει Mac, θα πρέπει να βάλει Windows ή VirtualBox Windows, κάτι θα πρέπει να κάνει πάντως. Γιατί σε Mac νομίζω θα έχει πρόβλημα. Εν τούτης, το θα το δοκιμάσεις και οι χρήσεις με Mac. Το κατεβάζετε αυτό το εκτελέσιμο και από αυτό ανοίγεται το αρχείο που θα σας στείλω, το οποίο σας συνδέει στο iExams για τη θεωρία αναφέρομαι και απαντάτε τις ερωτήσεις στο ειδικό διαμορφωμένο περιβάλλον του Safe Exam Browser. Για το εργαστήριο δεν χρειάζεται τώρα την Πέμπτη, γιατί στο εργαστήριο γράφεται κώδικα. Άρα δεν θέλετε ένα περιβάλλον τόσο κλειστό. Αφού σας έχω πει στον κώδικα, επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση στο e-class, επιτρέπεται να έχετε σε υλικό που έχω αναρτήσει δικές σας ασκήσεις κώδικα και γι' αυτό σας έχω δώσει και τη συμβουλή δοκιμάστε να επιλύσετε όσο περισσότερα φυλάδια μπορείτε, ώστε να έχετε ένα δικό σας αποθετήριο κώδικα και να ξέρετε κάθε φορά ποιο κομμάτι να κάνετε copy-paste, να τα αντιγράψετε για να το επαναχρησιμοποιήσετε. Γιατί ένας καλός προγραμματιστής επαναχρησιμοποιεί κομμάτια κώδικα. Δεν τα γράφει όλα από το μηδέν. Αυτό αφορά τη θεωρία. Θεωρία λοιπόν, Safe Exam Browser, δηλαδή σε μια εβδομάδα. Safe Exam Browser. Η θεωρία θα είναι 60 ερωτήσεις σε 45 λεπτά. Κάποιες ερωτήσεις είναι πολύ απλές, κάποιες λίγο πιο δύσκολες. Εν τούτης είναι 60 ερωτήσεις σε 45 λεπτά που έχουν και αρνητική βαθμολόγηση, γιατί είναι 5 οι απαντήσεις κάθε φορά. Άρα οι 4 λάθος απαντήσεις ισοδυναμούν, δηλαδή τρώνε, να το πούμε έτσι, μία σωστή. 4:1 είναι η αναλογία. Και για τις ασκήσεις, αυτό είπαμε, 3 μονάδες είναι οι ερωτήσεις και 2 μονάδες λαμβάνουν οι ασκήσεις. Θα υπάρξουν 2 ασκήσεις, οι οποίες μπορείτε να τις υλοποιήσετε είτε σε υπολογιστή, στο Word, είτε στο, άμα κάνετε ωραία γράμματα, στο Paint, είτε σε χαρτί. Και να το φωτογραφίσετε και να το στείλετε στο e-class. Θα έχει αναρτηθεί στο e-class ένα topic που εκεί θα καταθέσετε τη άσκηση, τις ασκήσεις. Οι ασκήσεις είναι 2 ασκήσεις. Θα σας συμβούλευα πάλι να δείτε όλα τα προηγούμενα θέματα και να μπορείτε να τα λύσετε και να τα λύσετε κιόλας και με κάποιες παραλλαγές. Για παράδειγμα, εκεί που λέει έστω έχουμε 16 bit, να πείτε τι θα γίνει να είναι 32 bit, να είναι 64 bit. Ενδεχομένως μπορούμε να δούμε και μια άσκηση virtual memory σε λίγα λεπτά για να σας δείξω, ας πούμε, για παράδειγμα, μια άσκηση που θα μπορούσε να πέσει. Χωρίς να σημαίνει ότι θα πέσει αυτή η άσκηση, απλώς να καταλάβετε λίγο τη λογική. 2 ασκήσεις λοιπόν, τις καταθέτει, είναι 2 μονάδες. Οι ασκήσεις δεν θέλουν πολλά μαθηματικά. Απλώς πρέπει να ξέρετε τη θεωρία, εννοείται, και το διαδικό σύστημα. Γιατί συνήθως όλα βασίζονται στο διαδικό σύστημα. Αυτό ήθελα να σας πω λοιπόν για τις εξετάσεις. Τώρα, για παράδειγμα,
Ας δούμε στο Paint μία άσκηση. Virtual Memory, πολύ κλασική άσκηση. Βέβαια, υπάρχουν και αλγόριθμοι χρονοδρομολόγηση και το καθεξής. Απλώς, ας δούμε εντάχει μία άσκηση Virtual Memory. Για παράδειγμα, μπορεί να μας πει, έχουμε ένα σύστημα που έχει RAM. Θα βάλω μικρά νούμερα για να μπορούμε να το υλοποιήσουμε εύκολα. Για παράδειγμα, μας λένε ότι έχει 256 byte. Γενικότερα, θα πρέπει να ξέρετε δυνάμεις του 2 και μεγαλύτερα νούμερα. Για παράδειγμα, αν σας πει κάποιος έχουμε 4 GB, θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι 2 στις 32, 32 bit. Αν σας πει κάποιος ότι είναι, π.χ. το 32, είναι δύναμη του 5. Το 64, 6. Το 127, 2 στην 7η. Το 256 που είμαστε εδώ είναι 2 στην 8η. Άρα εδώ αμέσως σημειώνουμε 8 bit. Μόλις δηλαδή μας πει κάποιος η RAM είναι 256, βρίσκουμε την δύναμη που αντιστοιχεί σε αυτό το νούμερο, 8. Γιατί είναι 2 στην 8η. Άρα έχουμε 8 bit. Μπορεί να μας πει επίσης ότι το μέγεθος πλαισίου ή το μέγεθος της σελίδας. Το μέγεθος πλαισίου είναι ίδιο με το μέγεθος σελίδας. Είτε μας πει μέγεθος πλαισίου, είτε μέγεθος σελίδας, είναι το ίδιο και αυτό. Λοιπόν, μας λέει ότι είναι, για παράδειγμα, εδώ έχουμε byte. Μας λέει, για παράδειγμα, ότι είναι, να πω, 2, 4, 8, 16. Έστω μας λέει ότι είναι 16. Το μέγεθος πλαισίου είναι 16 byte. Αμέσως, γνωρίζοντας ότι είναι 16, σκεφτόμαστε ποια δύναμη του 2 μας δίνει το 16, για παράδειγμα 4 bit. Γιατί 2 στην τετάρτη μας δίνει 16 bit. Και μας δίνει και ένα πίνακα. Ένα πίνακα της τύχης σελίδων. Δηλαδή ένα πίνακα, το page table, όπου έχουμε, ας πούμε εδώ είναι η θέση 0, η θέση 1, θέση 2 κτλ. Και μας λέει η θέση 0 της virtual σελίδας αντιστοιχεί, βάζω ένα νούμερο, στη θέση 10 και έχει ένα άλλο νούμερο, το present bit, και είναι 1. Το 1 σημαίνει ότι είναι present, ότι βρίσκεται στη RAM. Ενώ έστω η σελίδα 1 βρίσκεται στο η virtual σελίδα 1. Βρίσκεται στο πλαίσιο RAM 5 και είναι 0. Αυτό σημαίνει ότι δεν βρίσκεται τελικά. Ότι είναι στο swap. Οπότε μας δίνει και ένα page table, συνήθως σε αυτή τη μορφή των ασκήσεων, και έχει κάποια ερωτήματα. Ας πούμε, πρώτον, πόσα, για παράδειγμα, bit της διεύθυνσης, address, RAM. Οπότε εμείς αμέσως λέμε 8 bit. Γιατί 2 στην 8 ή 256. Απαιτείται και δικαιολόγηση, βέβαια. Στο δεύτερο, θα μας πει πόσα bit έχει το offset. Αμέσως εμείς, γνωρίζοντας το μέγεθος πλαισίου, που είναι το μέγεθος σελίδας, γράφουμε ότι είναι 4 bit και είναι 2 στην τετάρτη. Τώρα αυτή την άσκηση τη φτιάχνω, καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή. Δεν την έχω από πριν σκεφτεί, απλώς είναι μια πολύ κλασική άσκηση αντιστοίχησης σελίδων σε πλαίσια. Στη συνέχεια, τι μπορεί να μας ζητήσει. Μπορεί να, έχοντας αυτές εδώ τις πληροφορίες, μπορούμε να γράψουμε, να κάνουμε το σχέδιο, αυτό το σχηματικό, που δείχνει. Από εδώ έχουμε τα 8 bit, που είναι όλη τη διεύθυνση. Αυτή είναι τώρα η διεύθυνση, address. Και από τα 8 bit έχουμε τα 4 bit, όχι εδώ, αυτά τα bit εδώ, που είναι το offset, που είχαμε εδώ, είναι 4. Άρα 4 bit offset. Και τα υπόλοιπα, βέβαια, αυτά εδώ,
είναι τα bit που αλλάζουν κάθε φορά σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοίχησης. Επίσης, θα μας έχει πει κάπου ότι ο αριθμός virtual σελίδων ή ο αριθμός virtual ή η virtual memory, να το πω καλύτερα, πιο δύσκολο λίγο, virtual memory, μας λέει η virtual memory έχει 1024 έχει 1024, να πω, σελίδες. Να το πούμε σελίδες. Έχει 1024 σελίδες. 1024 σελίδες, πόσα bit απαιτούνται για να διευθυνσοδοτηθούν? 10. 2 στη 10 1024 είναι 10 bit. Άρα λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι για... Γράφω πλαίσιο, address, μάλλον address πλαισίου, δηλαδή η δομή της διεύθυνσης για το πλαίσιο. Ενώ άμα θέλουμε address για virtual memory, memory πάλι είναι ένα ορθογώνιο, όπου το offset είναι το ίδιο, πάλι 4 bit. Πάντα το offset είναι το ίδιο, είτε έχουμε πλαίσιο τη σελίδα, το ίδιο ακριβώς να ξέρετε, άρα είτε σας δώσει μέγεθος, μέγεθος πλαισίου ή μέγεθος σελίδας, είναι το ίδιο ακριβώς. Και το υπόλοιπο, τα υπόλοιπα τοποθετούνται εδώ πέρα. Δηλαδή τώρα αυτό εδώ πέρα, τι έχουμε? Έχουμε 1024 σελίδες, 10 bit. Και αυτά εδώ πέρα, τα 10 bit, 10 bit δείχνουν αριθμό virtual σελίδας. Αριθμό virtual σελίδας. 10 bit. Μπορεί να μας ρωτήσει, για παράδειγμα, να πω ένα τρίτο ερώτημα, με αυτά τα στοιχεία που σας έχω δώσει, γιατί μπορούν να γίνουν συνδυασμοί, καταλαβαίνετε, να μας δίνει bit διευθυνσοδότησης, virtual memory, δηλαδή πόσα bit έχει μια virtual διεύθυνση, ή να μας το ζητάει. Εδώ μας το ζητάει. Πόσα bit, μάλλον η ερώτηση είναι πόσα bit έχει μια virtual διεύθυνση, άρα μπορούμε να γράψουμε bit virtual address συνολικά είναι 10 συν 4, 14 bit. Θα μπορούσε να μας δώσει το 14 bit, να μας έλεγε έστω ότι είμαστε σε ένα σύστημα που έχουμε 14 bit virtual διεύθυνσης. Από αυτά, τα bit, βρείτε πόσες σελίδες έχουμε. Οπότε θα φερούσαμε τα bit του offset και θα λέγαμε έχουμε 10 bit στη σελίδα, άρα 10 bit 2 στην 10, 1024 και το βρήκαμε. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι κάθε φορά μπορεί να ρωτηθεί είτε με τον ένα τρόπο, είτε να μας το δίνει αυτό που ζητάμε και να ζητάει το άλλο. Και στη συνέχεια, έχοντας αυτή εδώ την αντιστοίχηση, μετά ακολουθεί ένα ερώτημα, για παράδειγμα λέει, η virtual διεύθυνση, και μας δίνει μια virtual διεύθυνση στο 16-αδικό σύστημα, η virtual διεύθυνση, είπαμε εδώ πέρα, πρέπει να είναι 14 bit. Άρα έστω μας δίνει α, f, 0, αυτό πόσα bit είναι, 4 και 4 και 4, 12, και βάζει και ένα 2 στην αρχή, για παράδειγμα. Λέει η εκφώνηση, η virtual address 2αf0, και βάζουμε και συνήθως 0 επί μπροστά, έτσι, για να δείξουμε ότι είναι στο 16-αδικό, και το h στο τέλος, 0 επί 2αf0, σε ποια φυσική διεύθυνση αντιστοιχεί? Αυτό που κάνουμε λοιπόν όταν έχουμε την virtual διεύθυνση είναι να την γράψουμε κατευθείαν στο διαδικό σύστημα. Το 2, τι είναι? Το 2 είναι 0, 0, 1, 0. Το α, τι είναι? Το 10. Δηλαδή 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0.
Το F είναι το 15, δηλαδή 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, και το 0 είναι 0, άρα 0, 0, 0, 0. Υπενθυμίζω, κάθε ψηφίο στο 16-αδικό σύστημα είναι 4 bit. Από εδώ όμως, εμείς, κοιτάξτε εδώ πέρα, έχουμε 14 bit συνολικά, άρα κρατάμε τα 14 bit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Αυτά εδώ δηλαδή, ούτε καν τα λαμβάνουμε υπόψη, αυτά τα δύο, γιατί είπαμε 14 bit, 10 συν 4, 14. 14 bit συνολικά έχουμε. Έχουμε λοιπόν αυτή τη διεύθυνση και θέλουμε να βρούμε που αντιστοιχεί. Τι κάνουμε, βγάζουμε τα 4 bit του offset. Το offset είναι αυτό εδώ. Να πάρω άλλο χρώμα. Άρα αυτό εδώ είναι το offset. Offset. Και τα υπόλοιπα bit δείχνουν τον αριθμό σελίδας. Ποιος είναι ο αριθμός σελίδας, για να δούμε. 1, 2, 3, 4, αυτό είναι το F. F, 1, 2, 3, 4, α, το ίδιο, α, το ίδιο. Βασικά, 2 α είναι ο αριθμός σελίδας. Τώρα, μερικές φορές, αν βγούμε τέτοιο νούμερο, εννοείται ότι εδώ κάπου θα είχαμε, κάπου θα έλεγε, ας πούμε, 2 α, F, θα έλεγε μετά, π.χ. 2 α, β, κτλ. Οπότε εδώ, κοιτάμε, πού γράφει 2 α, F. Αν βέβαια είναι μικρό το νούμερο, το δίνω σε δεκαδική μορφή. Δηλαδή, αν είναι μέχρι το 32, μπορεί να σας το δώσω κατευθείαν σε δεκαδική αναπαράσταση εδώ πέρα. Αν όμως είναι τόσο μεγάλο, θα σας δώσω πίνακα που έχει σε δεκαεξάδικο. Δεν θα περιμένω κάποιος να υπολογίσει το 2αf, γιατί δεν επιτρέπεται calculator κτλ. Να βρει το 2αf τι έχει σε νούμερο, αλλά θα το δώσω έτσι. 2αf, θα λέει ένα νούμερο. Θα λέει, ας πούμε, στο νούμερο 10. Και μετά θα έχει αυτό, 1 ή 0. Αν είναι 0, κατευθείαν θα πείτε, από τον πίνακα page table βλέπουμε ότι δεν είναι έγκυρη η συγκεκριμένη αντιστοίχηση, γιατί είναι 0, αν ήταν 0 εδώ. Όμως, άμα είναι 1, πες, λέμε είναι έγκυρη αντιστοίχηση, άρα αντικαθιστούμε το 2αf με τον αριθμό αυτό πλαισίου, άρα εκεί που είχαμε 2αf βάζουμε τον αριθμό πλαισίου, το 10, είναι 10, 1, 0, 10, 0. Και το υπόλοιπο έτσι, 0, 0, 0, 0. Τώρα 10, ναι, μάλλον στο 16αδικό θα το έχουμε. Άρα είναι 1, 0, 0, 0, 0, 0. Και λέμε ότι αυτή είναι η διεύθυνση που ζητάμε. Άρα με αυτή την αντιστοίχηση το βρίσκουμε τώρα. Μερικές φορές μπορεί να ζητήσει και να πει ποια byte αντιστοιχούν σε αυτή στην ήδη αυτή αντιστοίχηση, επειδή έχουμε και το offset, το μέγεθος, ποια άλλα byte βρίσκονται μαζί. Γιατί ξέρετε αυτό, έχουμε 16 byte μέγεθος πλαισίου. Άρα έχουμε 16 byte στο ίδιο πλαίσιο μνήμης. Για να το βρούμε αυτό, βάζουμε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς στο offset. Δηλαδή, τι έχουμε, έχουμε 2αf. 2αf. Η χαμηλότερη τιμή είναι το offset να είναι όλα μηδενικά. Δηλαδή 0. Βέβαια εδώ, επειδή το έχω στο 16αδικό σύστημα, θα το γράψω και εγώ κατευθείαν με ένα μηδενικό, γιατί είναι στο 16αδικό H. Εδώ ήταν 4 bit μηδενικά, οπότε είναι 0. Άρα 2α 0H. Μέχρι ποια είναι η μέγιστη τιμή. Η μέγιστη τιμή να έχουμε εδώ πέρα 1, 1, 1, 1. Δηλαδή, να έχουμε το μέγιστο offset, το 1, 1, 1, 1. Ποιο είναι το 1, 1, 1, είναι το F. Έως 2, α, F και F. Άρα τα byte από 2, α, F, 0, έως 2, α, F, F, βρίσκονται στο ίδιο πλαίσιο ή στην ίδια virtual page, το ίδιο είναι, που αναγράφεται σε αυτό εδώ πέρα το νούμερο από 2αf0 έως 2αfh. Να ξέρετε, πάντως υπάρχουν πολύ διαφορετικοί συνδυασμοί. Βλέπετε, μια τέτοια άσκηση βγαίνει από το πουθενά πολύ εύκολα. Τα νούμερα μόνο, θα πρέπει να ξέρετε το κάθε νούμερο που αντιστοιχεί. Για παράδειγμα, βλέπω άλλοι να μην καταλαβαίνουν την έννοια του πλαισίου και της virtual page και μπερδεύουν το που βάζουν τι, το offset άλλοι το βάζουν στην αρχή κτλ. Θέλει προσοχή
αλλά με κατάλληλη προσοχή βλέπετε και γνωρίζονται στο διαδικό σύστημα, κάνουμε αυτές τις αντιστοιχίες. Δηλαδή αυτή είναι μια κλασική μορφή άσκησης που αν πέσει θα είναι κρίμα να μην τη λύσετε. Έχει πολύ απλή λύση όπως βλέπετε. Βέβαια συνδέεται με την θεωρία και τη γνώση της εικονικής μνήμης. Λοιπόν, έχει πάει 10 και 7. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Αν θέλετε ερωτήσεις, μπορείτε στο chat να μου τις γράψετε ή με μικρόφωνο μετά. Να υπενθυμίσω ότι το Lottery έχει ενεργοποιηθεί. Πού είναι το Lottery, θα το δούμε τώρα στο site. Για να δω. Actives. Ναι, και έχετε ακόμα 5 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή, αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Είναι το τελευταίο Lottery για το μάθημα. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστροφή σε 5 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα. Είμαστε έτοιμοι να δούμε το Lottery. Για να δούμε για λειτουργικά συστήματα. 6 άτομα ζήτησαν να μπουν. Γιώργος, 1358. Γιώργο. Ωραία. Λοιπόν, υπενθυμίζω, είναι ερωτήσεις εργαστηρίου για τα λειτουργικά συστήματα. Ερωτήσεις εργαστηρίου και έχουμε αυτό το κωδικό. Ξέρεις πώς λειτουργεί. Να ενεργοποιήσω το timer βέβαια. Πού είναι ο timer, timer. Ναι, 30, set. Okay. Για να δούμε λοιπόν τι κάνει το παρακάτω κομμάτι κώδικα και ξεκινάνε 30 δευτερόλεπτα. Πας. Σημειώνω λοιπόν 0,25 παράληψη και τη λέει κατά τον προγραμματισμό POSIX νημάτων υπάρχει συνάρτηση P-Thread Cancel. Τι κάνει λοιπόν αυτή η συνάρτηση ομοίως 30 δευτερόλεπτα. Public. Βέβαια, είναι πολύ λίγα τα άτομα που συμμετέχουν. Lunch poll. Το έχω κάνει lunch. Για να δούμε. Ξέρετε, όσοι περισσότεροι πουν τη γνώμη τους για κάτι, τόσο πιο σωστό είναι. Και είναι και η ιστορία, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, με μία αγοροπανήγυρη όπου πουλούσαν γουρούνια και ρώτησαν έναν ειδικό και λέει πόσο βάρος έχει αυτό το γουρούνι και είπε μια τιμή και μετά κάναν γκάλο και ρώτησαν καμιά, όποιος περνούσε, πολλά άτομα, δεκάδες άτομα, τα ρώτησαν πόσο βάρος έχει αυτό το γουρούνι, άλλοι λέγαν πολύ λίγο, άλλοι πολύ βέβαια, αλλά ο μέσος όρος ήρθε πιο κοντά από ό,τι είχε πει ο ειδικός. Δηλαδή κάποιος που με το μάτι είπε μια τιμή, οι άλλοι, που ήταν πολύ περισσότεροι, μέσω του μέσου όρου κατάφεραν και το πέτυχαν. Γι' αυτό υπάρχει η νοημοσύνη του μέσου όρου. Όσο περισσότεροι πουν τη γνώμη τους για κάτι, τόσο πιο σωστό είναι. Λοιπόν, πέρασε το ένα λεπτό. Ας δούμε λοιπόν N-polling και σας μοιράζω τα αποτελέσματα. Μπορείς λοιπόν από τα αποτελέσματα αυτά να αποφασίσεις, Γιώργο, το Β. Το Β έχει 67% συγκεντρώσει το ψήφο. Και είναι σωστή.
Άρα αυτό που σας έχω πει, η νοημοσύνη του πλήθους, ξέρετε. Λοιπόν, σωστή απάντηση, Γιώργο. Έχεις άλλο ένα 0,25 και συνεχίζεις, βέβαια. Επόμενη απάντηση. Τι θα εμφανίσει η πρώτη συνάρτηση print F. 30 δευτερόλεπτα. Τρία, πρέπει να το πεις γρήγορα. Σι είπες. Όχι, το σι είπες, αλλά σι είπες το σι. Λοιπόν, για να δούμε. Process, αυτό που έδωσε ο χρήστης. Για να δούμε. Λάθος απάντηση. Η σωστή είναι η α, οπότε σε αυτό το σημείο με 0,50... Στο τελευταίο lottery του μαθήματος, λειτουργικά συστήματα, τελειώνουμε. Και έχουμε βέβαια και το quiz, το grand quiz, που όπως ξέρετε, είναι το τελευταίο quiz και ως ήθιστε, επειδή είναι φόλης της ύλης, αμείβει τον πρώτο με μια μισή μονάδα. Λοιπόν, μπορώ να το κλείσω αυτό. Αυτό να το κρατήσω, μήπως το βάλω για κανένα background. Είναι εργοτέχνης, θα έλεγα. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας δείξω. Ας σας δείξω και ένα κόμικ, για να το εξηγήσουμε. Στο τελευταίο μάθημα μιλάμε για την ασφάλεια. Και η ασφάλεια μερικές φορές μπορεί να επιτευχθεί, όχι μέσω του διαδικτύου, μέσω του ίντερνετ κτλ. Μπορεί να γίνει όμως και από απόσταση. Και εδώ βλέπετε, σε αυτό το σκίτσο δείχνει πως μέσω της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, όπου βρίσκεται κάποιος σε άλλο χώρο, μπορεί να υποκλέψει πληροφορίες. Βέβαια, δεν γίνεται με μια τέτοια κεραία, αλλά μπορεί κάποιος να υποκλέψει πληροφορίες που βρίσκονται στην οθόνη κάποιου. Βέβαια, παλιά που ήταν CRT οθόνες, καθοδικού σωλήνα, ήταν πολύ πιο εύκολο να γίνει. Τώρα που έχουμε οθόνες χαμηλής ακτινοβολίας, οι LCD οθόνες, είναι πολύ πιο δύσκολο και εντούτοις όμως δεν είναι αδύνατο. Εδώ έχω διαβάσει ότι κατάφεραν άλλοι, με ένα τόσο παράξενο setup που θα σας περιγράψω, να υποκλέψουν ηχητική συνομιλία. Τι κάνανε? Είχανε μία πολύ δυνατή κάμερα, θα έλεγα, αισθητήριο, που κοιτούσε την επιφάνεια σε μια συσκευασία από πατατάκια. Ξέρετε αυτό το, δηλαδή, το αν είχε πατατάκια, όχι, δεν μας ενδιαφέρει, απλώς ήταν πάνω στο τραπέζι αυτή τη συσκευασία. Και καθώς μιλούσε ο κόσμος στο δωμάτιο, αυτές οι μικροταλαντώσεις δημιουργούσαν ελάχιστες ταλαντώσεις πάνω σε αυτή τη συσκευασία από τα πατατάκια. Και αυτή ήταν στο απέναντι κτίριο. Τώρα δεν θυμάμαι αν είχαν ένα, με ποιο τρόπο μπορούσαν να κοιτούσαν αυτές τις ταλαντώσεις. Ή με λέιζερ ή με κάμερα, με κάποιο τρόπο πάντως. Νομίζω με λέιζερ. Δηλαδή με μια ακτίνα μπορούσαν και μετρούσαν ακριβώς τις ταλαντώσεις που έκανε η συσκευασία από τα πατατάκια, που δεν είναι αισθητή με γυμνό μάτι. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε, αν μιλάμε σαν δωμάτιο, να καταλάβουμε ότι αυτά που λέμε προκαλούν ταλαντώσεις ή συσκευασία. Εντούτοις, αυτοί κατάφεραν και αυτές τις μικροταλαντώσεις τις μετέτρεψαν σε ήχο στο απέναντι κτίριο και μπορούσαν και ακούγανε, εντάξει, δεν ακούγανε βέβαια με τέλεια ποιότητα, αλλά ακούγανε λέξεις και ήταν ένα ενδιαφέρον πείραμα πως κάποιος από απέναντι κτίριο, χωρίς να έχει καμία σχέση, με ένα πολύ καλό αισθητήριο, μπορεί να βρει κάτι που ταλαντώνεται στο απέναντι κτίριο και να μεταφέρει έτσι τον ήχο. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλετε να είστε πολύ ασφαλείς, κλείστε τα παράθυρα, μπείτε σε ένα κλωβό Faraday, δηλαδή παντού μέταλλα γιωμένα προκειμένου να μην φεύγει καθόλου ακτινοβολία από το σπίτι σας και γενικότερα ξεσυνδέσετε το ίντερνετ. Εντάξει, βέβαια αυτό δεν γίνεται. Απλώς σας λέω για την ασφάλεια ότι
οι τρόποι που μπορεί κάποιος να υποκλέψει πληροφορία είναι πάρα πολλοί και να ξέρετε ότι τίποτα δεν μπορεί να μείνει ασφαλές. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Διάλεξη 10. Στη διάλεξη 10 αναφερόμαστε στη διαχείριση αρχείων. Εντάχει, είπαμε, πολύ σημαντικά τα αρχεία. Εννοείται και πόσο σημαντικά είναι το καταλαβαίνουμε αν έχουμε χάσει αρχεία και αν τα έχουμε χάσει γιατί δεν είχαμε πάρει backup. Άρα πολύ σημαντικό, υπενθυμίζω, backup 3-2-1. Δηλαδή, οποιοδήποτε αρχείο πρέπει να το έχουμε σε 3 αντίγραφα, από τα οποία 2 είναι σε διαφορετικά φυσικά μέσα. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένα στο δίσκο και ένα στο φλασάκι, ένα στο δίσκο και ένα, π.χ. σε έναν άλλο δίσκο εξωτερικό, σε 2 διαφορετικά μέσα, και το ένα να είναι εκτός του σπιτιού που βρισκόμαστε. Να είναι δηλαδή σε άλλη πόλη. 3-2-1. Να θυμάστε, τα backup πάντα 3-2-1. Λοιπόν, πολύ σημαντικά τα αρχεία, τα backup. Πάντως, όλοι έχουμε χάσει κάποια στιγμή αρχεία. Εννοείται. Δηλαδή, και εγώ. Ευτυχώς, τα τελευταία 15-20 χρόνια προσέχω. Αλλά όταν ήμασταν φοιτητές, σίγουρα έχουμε χάσει αρχεία. Και εγώ, όταν ήμουν φοιτητής, είχα χάσει μια αρχεία. Και από τότε, το θέμα είναι μια φορά μόνο να χάσουμε κάτι και μετά να ξέρουμε πώς να μην το ξαναχάσουμε, δηλαδή να το ψάξουμε και να έχουμε τη γνώση ότι έχουμε αντίγραφο, ότι είμαστε ασφαλείς, γιατί η ερώτηση δεν είναι αν θα χαθεί αρχείο. Η ερώτηση που πρέπει να κάνετε είναι πότε θα χαθεί το αρχείο. Και το λέω συνέχεια και σε εσάς και στο φιλικό με επαγγελματικό περιόδιο κτλ. Όταν βρίσκομαι δηλαδή σε κάπου που παρατηρώ ότι υπάρχει αστοχία και τους λέω, αν αυτό αύριο στο σύστημά σου χαλάσει ο δίσκος, θα στεναχωρηθείς από τα δεδομένα που έχει. Άμα πει, δεν χαλάει, τότε λέω να ξέρεις ότι θα γίνει, πρέπει άμεσα να μεριμνήσεις για τα αντίγραφα ασφαλείας. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ έχω αυτοματοποιήσει, εδώ και στη γραμματεία του τμήματος, έχω αυτοματοποιήσει τη δημιουργία backup. Γιατί δεν υπήρχε backup, ξέρετε, τόσα χρόνια στη γραμματεία. Ευτυχώς δεν είχε πάθει καμιά ζημιά κανένας υπολογιστής γραμματείας ή ευτυχώς που δεν έχουμε άτομα που εισβάλλουν και κλέβουν υπολογιστές κτλ. Γιατί θα είχαμε σοβαρό πρόβλημα. Αλλά με ρύμνησα εδώ και αρκετά χρόνια και έχω φροντίσει με ένα script να κάνει mount κάθε φορά τους υπολογιστές που δουλεύουν μέσα και να τα μεταφέρουν σε αντίστοιχους network attached storages που έχω εγκαταστήσει και έχω ρυθμίσει στο πανεπιστήμιο και γι' αυτό τουλάχιστον είμαστε σίγουροι ότι τα δεδομένα αυτά της γραμματείας δεν θα χαθούν, όπως και τα δικά μου και άλλα σημαντικά δεδομένα, όπως και στο Zafora, και το Zafora το κάνω backup και όλα αυτά. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ασφάλεια, αλλά να ξέρετε ότι σίγουρα κάποτε χάνονται δεδομένα. Γι' αυτό πρέπει να είστε έτοιμοι, ώστε να μην σας απασχολεί. Δηλαδή, αν μια μέρα ανοίξει τον υπολογιστή σας και καταλάβετε ότι έχει καεί ο δίσκος, δεν χρειάζεται, δηλαδή πρέπει να είστε στο σημείο που χάλασε ο δίσκος, να λέτε, «ΟΚ, χάλασε ο δίσκος, πάω να πάρω ένα άλλο δίσκο». Και είναι, και εμένα μου είχε συμβεί αυτό, σε ένα λάπτοπ, κάποια στιγμή πριν από κάποιους μήνες τον άνοιξα και χάλασε τελείως. Δεν διάβαζα ούτε το παραμικρό. Τι είπα, οκ, πάω να πάρω ένα άλλο δίσκο. Το έβαλα, ας πούμε, το δίσκο, γιατί εγώ προσωπικά βέβαια δεν έχω κανένα αρχείο στα λάπτοπ μου. Είναι όλα, είναι το λειτουργικό σύστημα. Με remote desktop συνδέομαι και έχω τα αρχεία στο cloud. Οπότε κάθε φορά που καίγεται ένα σκληρό δίσκο, λέω, οκ, θα πάω να πάρω έναν άλλο σκληρό δίσκο. Και τους μαζεύω εδώ πέρα. Έχω δηλαδή μια στίβα από καμένους SSD ή πάτα ή SATA δίσκους κτλ. Μαγνητικούς. Και εντάξει, να μου υπενθυμίσουν ότι ποτέ δεν πρέπει να βασίζεσαι σε δεδομένα ενός δίσκου. Επιβιώνουν λοιπόν, πρέπει να επιβιώνουν. Έχουμε αρχεία. Διάφοροι τρόποι αποθήκευσης. Αναλόγως στο λειτουργικό σύστημα. Για παράδειγμα, υπάρχουν λειτουργικά. Μια ερώτηση που έλαβα τώρα και λίγο μου απόσπασε την προσοχή είναι quiz θα έχουμε στο τέλος. Αυτοί που έχουν πάρει κάποιο quiz του παρελθόν θα πάρουν ο πρώτος
εφόσον έχει πάρει κάποιο κουίζ στο παρελθόν, θα λάβει μια μισή μονάδα, γιατί θα δείξει ότι είχε συμμετοχή και σε προηγούμενα εργαστήρια. Ενώ κάποιος που δεν έχει πάρει καμία διάκριση σε iQuiz μπορεί να πάρει το επόμενο prize, το οποίο είναι 0,5. Άρα λοιπόν όλοι μπορείτε να πάρετε μέρος, είτε έχετε συμμετέχει στο παρελθόν είτε όχι. Αν δεν έχετε συμμετάσχει ξανά, θα πάρετε 0,5. Αν βγείτε πρώτοι. Ή δεύτερη ή τρίτη, γιατί κάθε φορά είναι τρεις πρώτοι. Λοιπόν, λειτουργικά συστήματα που δεν έχουν καταλόγους τα συστήματα αρχείων. Ή διάφορους άλλους τρόπους αποθήκευσης. Κάποια αρχεία μπορεί να έχουν ιδιαίτερη σημασία, όπως να είναι εκτελέσιμα. Και πώς το βλέπουμε αυτό? Για παράδειγμα, στο Linux, ξέρετε, το είναι το SYNX, είναι το εκτελέσιμο bit. Ενώ στα Windows, πώς καθορίζεται το εκτελέσιμο αρχείο? Ποιος θα γράψει στο chat μια έγκυρη απάντηση? Δηλαδή, τα εκτελέσιμα αρχεία στο Linux, σας είπα, έχουν τη σημαία SYNX. Στα Windows, πώς καθορίζεται κάτι ότι είναι εκτελέσιμο ή όχι? Θα ήθελα λίγο στο chat για 0.25. Σημασία και δομή δεδομένων ορίζεται στο πρόγραμμα, λοιπόν. Ένα αρχείο έχει και μεταδεδομένα. Εξέ, Γιώργο, το βρήκες, έχεις 0.25, συν. Άρα, 13.23, Γιώργος, 0.25. Τελεία εξέ, τελεία executable, λοιπόν. Άρα, με την κατάληξη. Το .exe, .cmd, δεν χρειάζεται να στείλεις τίποτα, εφόσον το σημειώνω τώρα εγώ, θα το τοποθετήσω με το πέρας της διάλεξης. .exe, .bat, .cmd, .com, όλα αυτά είναι εκτελέσιμα αρχεία, MSI για παράδειγμα, όλα αυτά. Με την κατάληξη λοιπόν στα Windows υποδηλώνουμε ότι είναι εκτελέσιμο. Ένα αρχείο έχει και μεταδεδομένα. Τα μεταδεδομένα τα βλέπουμε αν κάνουμε δεξί κλικ ιδιότητες, όπου βλέπουμε μέγεθος, προστασία, χρονοσφραγίδια. Δεξί κλικ ιδιότητες και βλέπετε αυτό το οικείο πια πλαίσιο. Φαντάζομαι όλοι σας κάποια στιγμή έχετε πατήσει δεξί κλικ ιδιότητες και έχετε δει διάφορα tabs. Βλέπετε εδώ τοποθεσία, μέγεθος. Παρατηρήστε ότι είναι άλλο το μέγεθος και άλλο το μέγεθος στο δίσκο. Γιατί το μέγεθος στο δίσκο είναι οι μονάδες εκχώρησης που έχει λάβει και δεδομένου ότι είναι συγκεκριμένου μεγέθους, γι' αυτό αναλόγως η μονάδα εκχώρησης του συστήματος αρχείων, γι' αυτό το size on disk πάντα είναι μεγαλύτερο από το size, γιατί έχουμε και το φαινόμενο του εσωτερικού κατακαιρματισμού. Και BAT είπαμε, ναι, και CMD, όλα αυτά είναι καταλήξεις έγκυρες. Και έχουμε και την ασφάλεια. Και στο Unix, με την εντολή STAT, παύλα X, βλέπουμε αυτές τις πληροφορίες. Ονόματα αρχείων, μικρά κεφαλαία, βλέπετε εδώ διάφορες καταλήξεις. Κάποιες βασικές λειτουργίες, δημιουργία, διαγραφή, αλλαγή, περικοπή, γράψιμο, άνοιγμα, κλείσιμο. Τα είδατε και στο εργαστήριο βέβαια, στο POSIX, αυτές τις κλήσεις συστήματος. Η μέθοδη πρόσβαση σηριακή, το έχετε δει και αυτό στο εργαστήριο που διαβάζουμε σιγά σιγά και όταν θέλουμε να ξαναπάμε από την αρχή, κάνουμε την εντολή rewind για να μας γυρίσει πίσω το δρομέα ανάγνωσης ή εγγραφής. Και άμεση πρόσβαση, ακριβώς σε οποιοδήποτε διεύθυνση του αρχείου μπορούμε να μετακινηθούμε και να διαβάσουμε ή να γράψουμε κάτι. Με σηριακή πρόσβαση λοιπόν έχουμε αυτό εδώ τον δρομέα, όπου τον μεταφέρουμε δεξιά ή αριστερά, δηλαδή είτε προς την αρχή είτε προς το τέλος και διαβάζουμε, και με το rewind το φέρνει στην αρχή. Είπαμε λοιπόν για την άμεση πρόσβαση. Κατάλογοι, πολύ σημαντικό κατάλογοι, μας βοηθάει στην οργάνωση. Φανταστείτε να μην είχαμε καταλόγους, τι πρόβλημα θα είχαμε. Και να σημειώσω ότι όσο πιο πολλά αρχεία τοποθετούμε σε κατάλογο, τόσο πιο δύσχρηστη γίνεται η πρόσβαση. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθήστε να μην έχετε καταλόγους με πολλά αντικείμενα μέσα. Μπορείτε βέβαια να φτιάξετε καταλόγους, υποκαταλόγους, υποκαταλόγους και το καθεξής, και είναι καλύτερο από το να έχετε ένα κατάλογο και να τα έχετε όλα μέσα. Βασικές λειτουργίες, ομοίωση καταλόγους, δημιουργία, διαγραφή, αλλαγή ονόματος και όλα αυτά, θέματα που είδαμε στο εργαστήριο. Ιεραρχική κατάλογη, βλέπετε εδώ στο επίπεδο σύστημα έχουμε μόνο ένα επίπεδο καταλόγων και αρχεία. Ενώ σε ένα ιεραρχικό σύστημα έχουμε καταλόγους, αρχεία. Έχουμε λοιπόν μια καλύτερη μορφή. Μερικές φορές έχουμε και κοινά αρχεία. Αυτό υποστηρίζεται και στο Unix. Δηλαδή ένα αρχείο ανήκει σε δύο καταλόγους. Και αυτό γίνεται στο Linux και το FreeBSD με το LN, που είναι τα hard links.
Δηλαδή κάτι με hard link βρίσκεται σε δύο καταλόγους. Αυτό είναι αρχείο. Βέβαια, εδώ βλέπουμε και κάτι άλλο που δεν υπάρχει όμως στο Linux. Εδώ είναι ένας κατάλογος που βρίσκεται σε δύο καταλόγους. Αυτό δεν υπάρχει με την έννοια αυτή. Έχουμε βέβαια τα short links, soft links μάλλον, το οποίο θα μπορούσε να προσομοιάσει μια τέτοια κατάσταση, αλλά εντούτοις δεν είναι. Μορφή γράφου λοιπόν, απόλυτη και σχετική διαδρομή. Πολύ σημαντικό. Όταν ξεκινάει κάτι από τη ρίζα, από το διαγώνιο που είναι στο Linux, αυτό είναι απόλυτη διαδρομή. Ενώ όταν ξεκινάει με οποιοδήποτε άλλο χαρακτήρα εκτός από τη διαγώνιο στο Linux, είναι σχετική διαδρομή. Σχετική διαδρομή σημαίνει είναι σχετική ως προς την τρέχουσα τοποθεσία που βρισκόμαστε. Ειδικοί χαρακτήρες, μία τελεία που σηματοδοτεί το τρέχον κατάλογο. Αν κάνετε CD και ενώ μία τελεία παραμένει στον ίδιο κατάλογο, ενώ δύο τελείες σηματοδοτεί τον προηγούμενο κατάλογο. CD και ενώ δύο τελείες γυρίζουμε έναν κατάλογο πίσω. Πάμε στον κατάλογο τον γονικό. Απόλυτη διαδρομή ξεκινάει πάντα από τη ρίζα. Βλέπετε στο Unix είναι το διαγώνιο, ενώ στα Windows είναι ένα γράμμα του δίσκου. Για παράδειγμα, σε άνω κάτω τελεία. Αν έχουμε και άλλους δίσκους, έχουμε και τα αντίστοιχα γράμματα. Ενώ η σχετική διαδρομή ξεκινάει από οποιοδήποτε άλλο, έχει οποιοδήποτε άλλο χαρακτήρα και είναι πάντα σχετική ως προς την θέση που βρισκόμαστε. Στο Unix δεν επιτρέπεται το διαγώνιο και ο null character και βλέπετε εδώ διάφοροι χαρακτήρες και κινέζικα. Ενώ στα Windows δεν επιτρέπονται παραπάνω χαρακτήρες. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται το άλλο διαγώνιο, άνω κάτω τελεία και το καθεξής. Οπότε έχουμε περιορισμούς. Δομές δεδομένων, το Boot Control Block, Volume Control Block, Directory Structure. Για να ξεκινήσει το σύστημα θέλει κάποιες ειδικές περιοχές, κάποια κατάλληλα blocks. File Control Block, κατηγορίες πρόσβασης, τα θυμάστε, 777 για παράδειγμα, Read, Write, Execute. Είναι στο οκταδικό σύστημα. Βλέπετε εδώ το 7 είναι 1-1-1. Αυτά τα γνωρίζετε από το τρίτο εργαστήριο που είχαμε κάνει. Για δέσμευση block, συνεχόμενη αποθήκευση, διασυνδεδεμένη αποθήκευση ή αποθήκευση με ευρετηρίαση. Συνεχόμενη αποθήκευση εννοείται πρέπει να βρούμε συνεχόμενη περιοχή που είναι προβληματική με τον καιρό γιατί έχουμε προβλήματα κατακερματισμού. Για παράδειγμα εδώ το count ξεκινάει από το 0 και έχει μήκος 2, άρα πιάνει το 0 και το 1 block και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολη αυτή η αποθήκευση. Δεν μπορούμε μετά από ένα σημείο και μετά να βρούμε περιοχές συνεχόμενες. Διασυνδεμένη, το κάθε block αποτελείται από πολλά block και έχει δείκτη. Για παράδειγμα ξεκινάμε στο 9, βλέπετε εδώ στο 9, εδώ έχει τα δεδομένα και έχει και ένα δείκτη ότι τα επόμενα δεδομένα βρίσκονται στο block 16, πάει στο block 16, διαβάζει τα δεδομένα και έχει μετά τα επόμενα δεδομένα βρίσκεται στο block 1, πάει στο 1 και ούτω καθεξής. Εδώ γίνεται λοιπόν, είναι μια λυσίδα. Και το κακό είναι ότι αν καταστραφεί για παράδειγμα ένα block αυτό εδώ πέρα, τότε κόβεται η αλυσίδα στη μέση. Στο παρελθόν, σε κάποια άλλα λειτουργικά συστήματα όπως το MS-DOS, είχαμε πολύ συχνά προβλήματα που κόβονταν η αλυσίδα και έτσι το μισό αρχείο ήταν σε μια αλυσίδα και το άλλο μισό στην άλλη. Και γι' αυτό έπρεπε μετά να δούμε αν ήταν κείμενο TXT, OK, μπορούσαμε να το κάνουμε copy-paste, να το φτιάξουμε. Αν ήταν όμως κάποιο εκτελέσιμο αρχείο, είχαμε πρόβλημα. Αυτό λοιπόν, όπως σας είπα, το MS-DOS χρησιμοποιεί τη διασυνδεδεμένη αποθήκευση, γι' αυτό πολύ εύκολα χάναμε αρχεία στο MS-DOS. Σε αντίθεση με τα σημερινά λειτουργικά συστήματα που έχουν, για παράδειγμα, τα Windows, το NTFS σύστημα αρχείων, το Linux έχει το X2, X3, X4, το FreeBSD έχει το FFS, Fast File System, όλα αυτά είναι πολύ στιβαρά συστήματα αρχείων και ακόμα είναι και ανεκτικά σε power failures, δηλαδή αν πέσει το ρεύμα απότομα, να δεν γίνει σωστός τερματισμός, καθαρός τερματισμός, να μην χάσουμε αρχεία. Και έτσι λοιπόν είχαμε αυτές τις χαμένες αλυσίδες με το MS-DOS. Ένα άλλο, βέβαια, ένας άλλος τρόπος αποθήκευσης να έχουμε ένα block που αυτό είναι το index και δείχνει όλα τα άλλα block. Δηλαδή, σε αυτό εδώ το block αναφέρεται ότι αυτό το πρώτο block είναι στο 9, μετά το επόμενο στο 16, μετά στο 1, στο 10, 25 και το καθεξής. Και έτσι μπορεί στον κατάλογο μόνο, βλέπουμε το αρχείο zip, έχει index block 19. Μόνο το index block δίνουμε και τίποτα άλλο και αυτό μας δίνει όλες αυτές τις πληροφορίες.
Ένα άλλο είναι να έχουμε πολλαπλά επίπεδα. Για παράδειγμα, εδώ δείχνει στο outer index, που αυτό δείχνει σε άλλα index, πάει σε άλλα index και τα λοιπά στο file, οπότε έτσι μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερο μέγεθος. Ειδικά για αρχεία μεγάλου μεγέθους που έχουν πάρα πολλά block, απαιτούνται πολλαπλά επίπεδα, γιατί διαφορετικά θα καθυστερούσε πάρα πολύ η πρόσβαση. Και στο Unix λοιπόν έχουμε είτε direct blocks, όπου κατευθείαν δείχνει τη διεύθυνση, είτε single direct, που έχουμε ένα index που δείχνει που βρίσκονται τα δεδομένα, ή double direct, που έχουμε ένα index που δείχνει στο δεύτερο index το καθένα και μετά σαν data, αν έχουμε πολλά δεδομένα. Βέβαια υπάρχει και το triple indirect για τεράστια μεγέθη αρχείων. Η διαχείριση των ελευθέρων bit γίνεται με hardest bit, όπου έχουμε για κάθε block του δίσκου ένα hard bitmap που αναγράφει τα blocks που είναι in use και τα free blocks. Βλέπουμε λοιπόν blocks in use, αυτό είναι, και εννοείται ότι αν είναι κάτι in use, αν έχει ένα, δεν πρέπει να είναι ελεύθερο. Εδώ έχουμε πρόβλημα, γιατί αυτό το block το 2 ούτε χρησιμοποιούνται ούτε είναι ελεύθερο, οπότε ένα απλός έλεγχος δίσκου με το scan disk ή το check disk ή το, στο Linux έχουμε το F-check, F-C-H-K, file system check, F-check, μας διορθώνει αυτά τα λάθη. Άλλα λάθη εδώ πέρα, όπως εδώ 02, στο YouTube έχω ασκήσεις πάνω σε αυτά, δείτε τις, είναι αρκετά εύκολες να καταλάβετε πώς λειτουργεί το FSCheck. Όπως και αυτές εδώ οι ασκήσεις, το μέγεθος σε χώρηση στο block. Γενικότερα, όσο μεγαλύτερο block έχουμε, τόσο μειώνεται η χρήση του δίσκου, γιατί π.χ. αν έχουμε μέγεθος 16 kilobyte και αντιγράψουμε κάτι που είναι 5 byte, θα του δοθούν 16 kilobyte. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε τεράστιο εσωτερικό κατακαιρματισμό. Βέβαια, το default, τα 4 kilobyte, είναι μια τυπική τιμή που για τους περισσότερους χρήστες είναι OK. Αλλά αν θέλετε, για παράδειγμα, αν πάρετε ένα δίσκο εξωτερικό και θα γράφετε μόνο ταινίες, τότε δώστε όσο μεγαλύτερο γίνεται. Δώστε 16 kilobyte για να έχει πιο γρήγορη πρόσβαση ο δίσκος. Άρα, όταν θέλετε να διαμορφώσετε ένα δίσκο, σκεφτείτε αν θα τοποθετήσετε δεδομένα που θα είναι μικρά, θα έχουν λίγα byte ή πολλά byte, και αναλόγως αλλάξτε το default το 4 kilobyte, είτε προς μεγαλύτερη τιμή είτε προς μικρότερη. Τυπικά μεγέθη block. Ανάκαψη από λάθη είναι αν γίνει απότομη διακοπή ρεύματος, κρασάρει το σύστημα, πόσο εύκολα μπορούμε να επανέλθουμε σε μια φυσιολογική κατάσταση. Θα είναι μια συνεπή κατάσταση βέβαια στο δίσκο. Απαιτείται να γίνει check του δίσκου. Ένα ειδικό πρόγραμμα ελέγχει και διορθώνει τις ασυνέπειες. Ίσως το έχετε δει κι εσείς κάποια φορά που ανοίξατε Windows, ότι ανάφερε μήνυμα ότι απαιτείται να γίνει έλεγχος του δίσκου και περιμένατε κάποια ώρα. Άλλες φορές περιμένετε λίγη ώρα, άλλες φορές περισσότερη ώρα. Εξαρτάται πόσο μεγάλος είναι ο δίσκος. Και σε περίπτωση που έχουμε λάθη, όπως βλέπετε στο Linux ή στο FreeBSD, αναφέρονται τέτοια μηνύματα λάθους. Εδώ μεταξύ, εμείς εδώ στο κτίριο έχει χαλάσει η θέρμανση. Είμαστε χωρίς θέρμανση, οπότε χρειάζεται συνέχεια ζακέτες να έχουμε εδώ πέρα. Είμαι στο γραφείο, στο K7, στα κτίρια, και κάτι έχει πάθει αυτές τις μέρες. Πάγωσε η θέρμανση, να το πω έτσι. Πάντως, το θέμα είναι σίγουρα πάγωσε το κτίριο. Και δυστυχώς δεν έχουμε κανένα AMD υπολογιστή να το ανοίξουμε λίγο, να ζεσταθούμε εδώ πέρα, οπότε παγώνουμε. Λοιπόν, βελτίωση της απόδοσης συστήματος αρχείων. Ημερολόγιο είναι μια τεχνική που καταγράφει πρώτα σε ένα log file τις ενέργειες που πρόκειται να εκτελεστούν στο δίσκο, και στη συνέχεια αυτές γίνονται οι αλλαγές στο δίσκο. Οπότε σε περίπτωση που πέσει το ρεύμα, αρκεί να δούμε το ημερολόγιο, να δούμε ποιες ήταν οι τελευταίες αλλαγές, και γίνεται πολύ εύκολα η επιδιόρθωση. Δηλαδή, βλέπετε εδώ, βρήκε το journal και διαβάζει το journal, και πολύ γρήγορα, μέσα σε δευτερόλεπτα, σε ένα δευτερόλεπτο, το έχει επιδιορθώσει το σύστημα αρχείων. Δηλαδή, journaling file system είναι και το NTFS, και στο Linux το X264 και του FreeBSD. Δηλαδή, όλα τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα πια έχουν ημερολόγιο καταγραφής. Πρώτα καταγράφονται στο δίσκο, βέβαια, είναι αυτό το ημερολόγιο καταγραφής. Απλώς το ημερολόγιο καταγραφής είναι, επειδή είναι μικρό συνήθως και καταγράφει τους sectors που αλλάζουν κτλ., είναι πολύ πιο εύκολο να καταγραφεί το
πρώτα το ημερολόγιο και μετά να γίνουν οι αλλαγές στο δίσκο. Και έτσι λοιπόν μας βοηθάει πάρα πολύ στην επισκευή. Γιατί ξέρετε, στο παρελθόν, όταν δεν έχουμε ή αν έχουμε σύστημα αρχείων χωρίς αυτό εδώ, μπορούσε και μία ώρα να κάνει file system check. Να περιμένεις μία ώρα τώρα να ξεκινήσει το σύστημα γιατί κράσαρε. Πριν την προσάρτηση, μετά την προσάρτηση, προσάρτηση στα Windows, ξέρω, μπορούμε να, δώσουμε, να συνδέσουμε ένα δίσκο σε κατάλογο, στο NTFS. Δηλαδή μπορούμε να το προσαρτήσουμε σε ένα δίσκο ή όπως εδώ, ένα δίσκο. Για παράδειγμα, εδώ έχω ένα εξωτερικό δίσκο και ενώ είναι κενό το κατάλογο, αν το κάνω mount, τον εξωτερικό δίσκο, τον προσαρτήσω, τον προσαρτώ στον κατάλογο και βλέπετε εδώ ο ίδιος κατάλογος. Εδώ ήταν κενός, ενώ μετά είχε τα αρχεία του backup. Είχα προσαρτήσει τον εξωτερικό δίσκο. Εντολή mount, βλέπετε τις προσαρτήσεις. Μπορούμε να έχουμε περιορισμό χώρου, κουότα, είτε σε Windows είτε σε Unix. Στο FreeBSD, ξέρετε, υπάρχει περιορισμός χώρου. Σας αναγράφει το περιορισμός χώρου όταν συνδέεστε, για να υπάρχει διαθεσιμότητα του χώρου για όλους τους χρήστες του συστήματος, iNodes, UFS, Unix File System. Το FreeBSD χρησιμοποιεί το FFS, που είναι η εξέλιξη του UFS. Δημιουργούμε ένα νέο file system. Είναι όπως το format των Windows, η δεξί κλικ διαμόρφωση, το ίδιο είναι. Σύστημα αρχείων UFS. Άλλα συστήματα αρχείων είναι όπως το ZFS, Zettabyte File System. Είναι ένα πολύ σύγχρονο σύστημα αρχείων, πολύ καλό, μόνο που απαιτεί πάρα πολύ επεξεργαστική ισχύ και μνήμη. Γι' αυτό δεν είναι για τον απλό υπολογιστή σπίτι μας, αλλά για servers όπως το Zafora είναι. Οπότε εκεί θα δείτε το Home Sys Directory είναι στο ZFS. Και όπως σημειώνω εγώ, κάνει ελέγχους για silent corruption. Δηλαδή συνεχώς ελέγχεται αυτό το σύστημα αρχείων, μήπως ο δίσκος έχει πρόβλημα που δεν θα το βλέπαμε σε άλλους δίσκους, μάλλον σε άλλα συστήματα αρχείων. Ενώ στο ZFS, επειδή έχει πολλούς ελέγχους, μπορεί και βρίσκει αυτά τα λάθη. Και μάλιστα το ZFS είναι είναι το σύστημα αρχείων των μεγάλων εταιριών. Δηλαδή οι μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν ZFS και όχι απλά NTFS. Χρησιμοποιούν τέτοια enterprise grade συστήματα αρχείων. Είπαμε λοιπόν για το NTFS και τα λοιπά. Και στην τελευταία ενότητα, στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια. Έτσι λοιπόν, πολύ σημαντική ασφάλεια, προστατεύονται αντικείμενα, δεδομένα, εκτελέσιμα, διεργασίες. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η ασφάλεια, αλλά βέβαια όσο περισσότερη ασφάλεια έχουμε σε σύστημα, τόσο πιο δύσχρηστο γίνεται. Φανταστείτε κάθε φορά που θέλετε να κάνετε login, να σας λέει δώσει και το δακτυλικό αποτύπωμα, να σου στείλω και ένα SMS, να ανοίξει και τη webcam να δω και το πρόσωπό σου. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε πολύ secure ένα σύστημα, αλλά θα είναι τόσο δύσχρηστο που θα κάνουμε μία-δύο φορές, την τρίτη φορά θα καταργήσουμε όλη την ασφάλεια και δεν θα έχουμε καν κωδικό, να μην σας πω. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτό εδώ το trade-off. Θέλουμε λοιπόν ευχρηστία, ευκλικότητα, βέλτιστη απόδοση, γιατί αν έχουμε συνεχώς προγράμματα που κάνουν check και ασφάλεια, όπως ας πούμε και αντιβάρους ακόμα. Κάποιοι δεν αρκούνται μόνο με το αντιβάρους του Windows, έχουν και extra αντιβάρους. Όλα αυτά, ξέρετε, επιβαρύνουν τον υπολογιστή. Καταρχήν, εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι δεν χρειάζεται άλλο αντιβάρους εκτός από το κλασικό που έχουν τα Windows 10, το Defender, αυτό που έχουν τέλος πάντων. Όλα τα άλλα είναι επιπρόσθετα και επιβαρύνουν το σύστημα. Και βέβαια, δεν είναι κάποιος που δεν ξέρει καθόλου από υπολογιστές, ίσως να έχει και δεύτερο αντιβάρους, αλλά για εμάς τουλάχιστον και εσείς που γνωρίζετε θέμα της τεχνολογίας, δεν χρειάζεται παραπάνω το αντιβάρους από αυτό που έχει. Διάφορα θέματα μας απασχολούν. Ευπάθειες και απειλές υπάρχουν ακόμα και στοχεία του ίδιου του συστήματος. Ξέρετε, το ότι ένας δίσκος θα χαλάσει είναι πρόβλημα και αυτό ασφάλειας. Γιατί συνδέεται με τη διαθεσιμότητα. Θέλουμε στα πλαίσια της ασφάλειας κάτι να είναι διαθέσιμο για χρήση ανά πάσα στιγμή. Άρα λοιπόν, κάτι που χάλασε, ένας υπολογιστής που χάλασε, ένας δίσκος που χάλασε, επιβαρύνει τη διαθεσιμότητα του συστήματος και γι' αυτό θα πρέπει και τα backup να εμπίπτουν μέσα στην ασφάλεια. Δηλαδή σε μια γενικότερη πολιτική ασφάλειας που θα πρέπει να έχει κάποιος είτε για το σπίτι του είτε για την εταιρεία του, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και θέματα για backup. Τώρα, βέβαια, πολλές φορές γίνονται και από περιέργεια μπορεί να χαλάσετε κάτι, από οικονομικό όφελος κάποιος σε μια επιχείρηση μπορεί να κάνει hacking,
κατασκοπία, φυσικές καταστροφές όταν ήρθε το τσουνάμι στην Ιαπωνία, όταν έγινε τρομοκρατική επίθεση στους πύργους. Όποιος είχε backup μπόρεσε να λειτουργήσει ξανά. Όσοι δεν είχαν backup και τα είχαν όλα στον υπολογιστή τους, καταστράφηκαν και δεν ξαναλειτουργήσαν ποτέ. Άρνηση παροχής υπηρεσίας, denial of service, επιθέσεις που μας κάνουν συνέχεια denial of service. Και ξέρετε και συνέχεια στο. Και το, και οποιοδήποτε σύστημα γίνεται, υπάρχει online, συνεχώς το χτυπάνε. Εγώ που διαχειρίζομαι servers, δηλαδή εδώ στο Ζαφόρα, στο ARC και τους άλλους που έχω στο σύννεφο, συνεχώς βλέπω επιθέσεις. Έρχονται. Και τώρα ανοίξω ένα TCP dump, δηλαδή έναν οτακουστή δικτυακής κίνησης, θα δούμε δεκάδες πακέτα επιθέσεων. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε. Μηχανισμοί ασφάλισης. Υπάρχουν μηχανισμοί ασφάλισης στο λειτουργικό σύστημα. Τώρα, καταστροφή δεδομένων, φυσικές καταστροφές, φάρματα υλικού, ανθρώπινα λάθη. Πόσες φορές και δεν έχει σβήσει κάποιος κατά λάθος ένα αρχείο. Πήγε, ήθελε να σβήσει το ένα αρχείο και κάτι έγινε και πάτησε κλικ στο άλλο και σβήσε το άλλο. Χρειάζεται το backup. Αυθεντικοποίηση. Αυθεντικοποίηση λοιπόν, κοιτάξτε, μπορεί να γίνεται. Είτε σε κάτι που γνωρίζει ο χρήστης, τι ξέρει, το password, ή σε κάτι που κατέχει ο χρήστης, τι κατέχει. Για παράδειγμα, κατέχει το κινητό. Γι' αυτό στο e-banking, όταν πάει να κάνει login, σου στέλνει ένα SMS και σου λέει δώσε αυτό το νούμερο για να κάνεις login. Αυτό είναι κάτι που κατέχει ο χρήστης, που το έχει το κινητό. Σε βιομετρικά χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, το δακτυλικό αποτύπωμα είναι το πιο κλασικό και η ίριδα του ματιού είναι πολύ κλασικό. Τώρα, βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι πειραματίζονται και με άλλα βιομετρικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, με το πώς περπατάει κάποιος σε ένα χώρο, είναι, ξέρετε, είναι λίγο διαφορετικό το τρόπος περπατήματος από άτομο σε άτομο. Εννοείται, βέβαια, και αναγνώριση προσώπου, αλλά αναγνώριση προσώπου μπορεί να γίνει ένα deepfake και να το τροποποιήσουμε. Αναγνώριση φωνής, αλλά και αυτό πάλι μπορεί να τροποποιηθεί, οπότε δεν είναι πολύ secure, όσο το δακτυλικό αποτύπωμα. Γι' αυτό και το δακτυλικό αποτύπωμα έχει καθιδρυθεί πια σε όλα τα secure devices, σε laptops, σε κινητά κτλ. Ως μια μέθοδο αυθεντικοποίησης πολύ καλή. Συνθηματικά, βέβαια, εγώ σας έχω πει ότι έχω το δικό μου safe και για διατήρηση των κωδικών. Υπάρχουν βέβαια διάφοροι password managers, αλλά καλύτερα να κάνεις το δικό σου για να είσαι σίγουρος και για τους κωδικούς σου και ότι δεν θα γίνει διαρροή. Λοιπόν, brute forcing, αυθεντικοποίηση με ερώτηση και απόκριση, κλειδιά και για παράδειγμα και στο SSH που συνδέεται, μπορεί κάποιοι αντί για κωδικό να χρησιμοποιήσουν το κλειδί, το ιδιωτικό κλειδί που είναι, που ρίσκεται στον προσωπικό τους κατάλογο .ssh. Εγώ αυτό χρησιμοποιώ για passwordless login, login χωρίς να δίνω το κωδικό κάθε φορά, με τη χρήση του κλειδιού. Υπάρχει λοιπόν το κλειδί. Μπορείτε να κρυπτογραφείτε βέβαια με το κλειδί αυτό και email και websites και το καθεξής. Κοιτάξτε εδώ, ήθελα να σας πω αυθεντικοποίηση με χρήση βιομετρικών στοιχείων και το χέρι ή παλάμη είναι ξεχωριστή για το καθένα. Άρα, βάζοντας έτσι τα δάχτυλα σε μια ειδική συσκευή, μετρούνται οι αποστάσεις, το μήκος των δαχτύλων και μπορείς να αυθεντικοποιηθείς. Βέβαια, εννοείται όλα αυτά είναι prototypes και δεν είναι τόσο στιβαρά όσο το δαχτυλικό αποτύπωμα. Εκμετάλλευση σφαλμάτων κώδικα. Όλοι οι κώδικες έχουν bugs. Συνέχεια, ανέκαθεν. Και το θέμα είναι ότι κάποιος μπορεί να βρει αυτά τα bugs, να τα εκμεταλλευτεί και να συνδεθεί στο σύστημα. Γι' αυτό απαιτείται να γράφετε να είναι τα προγράμματα secure by design. Διαθεσιμότητα, κυριότητα, ψηφιακές υπογραφές, πολύ σημαντικό τα hashing. Γι' αυτό όταν κατεβάζετε, για παράδειγμα, ένα αρχείο, π.χ. τα Windows, που είναι 4 GB, σας δίνει και ένα string που είναι η ψηφιακή υπογραφή του αρχείου, την οποία θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είναι η ίδια, ότι έχετε κατεβάσει ακριβώς το ίδιο αρχείο. Αυτές είναι οι ψηφιακές υπογραφές, αποθηκευτικά συστήματα, καταγραφή παρακολούθησης συμβάντων. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά θέματα που συνδέονται με την ασφάλεια. Η ΙΗ. Παλιά ήταν το πάρτι των ιών, συνεχώς ερχόταν η ΙΗ κτλ. Βέβαια, αυτό πια δεν το βλέπω να έρχονται. Δηλαδή, ενώ κάποτε ήταν στα φόρτε του το να έχουμε συνεχώς επιθέσεις από ιούς και τα λοιπά, τώρα λόγω της προστασίας και τα antivirus και που είναι και built-in το antivirus π.χ. στα Windows 10, δεν πολύ βλέπω. Έχω να δω ιό πάρα πολύ καιρό.
εκτελέσει ΜΗ, κατασκοπευτικό λογισμικό, λογισμικό λοιπόν που κάποιος τοποθέτει στον υπολογιστή μας και μας κατασκοπεύει. Αυτό ναι, υπάρχει, οπότε προσοχή, μην δώσετε πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή στο κινητό σας σε άλλους χρήστες, γιατί μπορούν να εγκαταστήσουν και να σας παρακολουθούν απομακρυσμένα, rootkit, σαρωτές ιών και άλλα θέματα, τα οποία βέβαια υπάρχει και μάθημα που διαπραγματεύεται αυτό εδώ, ασφάλεια συστημάτων. Εν τούτης, πρέπει να έχετε τη γνώση της ασφάλειας, γενικά να σκέφτεστε ότι αφήνουμε παντού ψηφιακά ίχνη και από αυτά τα ψηφιακά ίχνη μπορούν να μας βρουν αν θελήσουν κάποιοι. Ενώ να προσέχουμε πάντα και την ασφάλεια, και ειδικά αν χρησιμοποιείτε και το e-bank, πρέπει να το ψάξετε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, έχω και εγώ θέματα πάντως για ασφάλεια. Για παράδειγμα, ένα θέμα είναι αυτό που υλοποιούν στο e-banking με τη χρήση του κινητού του τηλεφώνου. Έχω φτιάξει δικό μου SMS API και στέλνω SMS και θα ήθελα να το τοποθετήσω ως 2FA, λέγεται, 2 Factor Authentication, στο ARC. Δηλαδή κάποιος να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα να κάνει σύνδεση και με το κινητό του τηλέφωνο. Του έρχεται κάποιο SMS, για παράδειγμα, και να βάζει τον αριθμό. Ή άλλες τέτοιες τεχνικές. Αν κάποιος τον ενδιαφέρει ασφάλεια, μπορεί να έρθει να το συζητήσουμε, είτε για δημιουργία κάποιας εφαρμογής, είτε για κινητό τηλέφωνο, είτε για, όπως σας είπα, website, είτε σε hardware, να φτιάξουμε δηλαδή κάποιο κουτάκι, όπως κουτάκια που πατάς το κουμπί και σου βγάζει κάποιο κωδικό μιας χρήσης και ούτω καθεξής. Έχω αρκετή εμπειρία λόγω της διαχείρισης στην ασφάλεια και έχω και εγώ στο παρελθόν διδάξει το μάθημα ασφάλεια. Είναι αρκετά ενδιαφέρον θέμα. Αν θέλετε, σας ενδιαφέρει ασφάλεια πάντως, ελάτε να συζητήσουμε, να σας πω κάποια θέματα που έχουν και ερευνητικό ενδιαφέρον ή αναπτυξιακό. Σε αυτή τη στιγμή τελείωσε και η 13η διάλεξη του μαθήματος λειτουργικά συστήματα. Καλύψαμε όλες τις διαλέξεις και μπορούμε να μεταβούμε στο iQuiz. Θα έχετε 30 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα ανοίξει, οπότε ενεργοποιήστε τώρα τη σύνδεσή σας στο iQuiz. Going to iQuiz. Λοιπόν, λειτουργικά συστήματα, θεωρία. Έχει τον κωδικό αυτό που γράφω. Περιμένω να δώσει το OK. Δεν το δίνει. Γιατί δεν το δίνει. Να το, check. 15 δευτερόλεπτα. Θα έχετε 30 δευτερόλεπτα για να συνδεθείτε. Επειδή είναι quiz τελευταίο, grand quiz, 15 ερωτήσεις, να ξέρετε, θα έχει. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω παγώσει, οπότε θα βάλω και μια κουφούλα. Λοιπόν, θα κλείσω την καταγραφή σε αυτό το σημείο. Να σας υπενθυμίσω να κάνετε αξιολόγηση για το μάθημα και θα σας δω την Πέμπτη στις εξετάσεις. Σταματάω λοιπόν την καταγραφή σε αυτό το σημείο.